Houston, we have a problem. It's my show. Καλησπέρα. Sorry που σας ενοχλούμε, ρε παιδιά, εντάξει. Καλώς ορίσατε στο Louis Night Show, το σταθερό παρασκευιάτικο μας ραντεβού. Άλλη μια εβδομάδα στην οποία είδαμε πάρα πολλά και έχουμε πολλά να δούμε και να σχολιάζουμε. Αλλά πρώτα, ξέρετε, παιδιά, ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπράβο, μπράβο. Καλώς όρισες όλα τα πολύτιμα πετράδια του κόσμου σε έναν όνομα. Α? Σμαράγδα Διαμαντίδου, κυρίες και κύριοι. Ένα χειροκρότημα. Καλώς όρισες, αγαπημένοι μου. Θα τα πούμε και στη συνέχεια μαζί. Θέλω να είσαι έτοιμοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε όσα έγιναν την εβδομάδα που μας πέρασε, τα οποία είδαμε είτε από την τηλεόραση είτε από τα smartphone μας μέσω του δικτύου της Ήτα Mobile Vodafone, που τα κάνει όλα πιο απλά και πιο οικονομικά με το πρόγραμμα Freedom Family. Λοιπόν, σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε με ένα ταξίδι στο παρελθόν. Υπομονή, μέχρι το 2025 θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες για τη λειτουργία του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς όπως φαίνεται το πολυαναμενόμενο 112 έχει κολλήσει στις ενστάσεις. Όχι, πως θα κολλάνε και εδώ στις ενστάσεις. Μα γιατί δουλεύει τίποτε σε αυτόν τον τόπο. Και το καλύτερο, ενώ ότι κάθε χρόνο λαλούσε να είναι έτοιμο τον επόμενο και πάντα κουντούν το σπάρατσι. Εκτός αν έχουν σκοπό να τα κάνουν όλα μια φορά και να ξυπνήσουμε μια καλή πρωία και να είμαστε η πιο high-tech χώρα του κόσμου. Η ειδοποίηση εκτακτής ανάγκης που στοχεύει στην προστασία του πληθυσμού από κινδύνους, όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι συνέπειές τους, υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Δυστυχώς είναι μια αρνητική εξέλιξη των προηγούμενων διαγωνισμών που είχαμε. Είχαμε δύο προσφυγές. Και αναγκαστικά τώρα είμαστε στη διαδικασία για προκήρυξη νέου διαγωνισμού. Εξέλιξη η οποία οδηγεί τη διαδικασία να ξεκινήσει πάλι από την αρχή, την ώρα που η κλιματική αλλαγή συνεχίζει να δείχνει τα δόντια της και στην Κύπρο. Ξανά πάρκει, ρε κοπέλτε. Ένα πνιούμε νουλί που τα νερά και ακόμα να κάνουμε τις διαδικασίες που την αρχή και βρουλίζει να κάνουμε το 112. Στις υπόλοιπες χώρες βέβαια το 112 χρησιμοποιείται για να προειδοποιήσει τους πολίτες που πριν για τυχόν θεομηνίες, φωτιές, καταιγίδες και γενικά ό,τι κίνδυνο μπορεί να αντιμετωπίσουν.
Στην Κύπρο δεν το πολλοχρειαζόμαστε, διότι σαν περπατούμε καλά καλούλικα, μπορεί εντελώς απροειδοποιητά να καταλήξουμε μέσα σε γαλάκο. Τώρα, έχετε μετρήσει, ξέρουμε σε όλη την Κύπρο πόσα ανοιχτά πηγάδια υπάρχουν και πόσοι κίνδυνοι εγκυμονούν και ελοχεύουν ανά πάσα στιγμή να βρεθούμε μέσα σε ένα από αυτά τα πηγάδια, κύριε Κετή. Ο αριθμός είναι αδιευκρίνιστος. Εννοείται ότι είναι αδιευκρίνιστο, ρε Νικήτα μου, δεν είναι από καυτέρας. Γι' αυτόν καλού κακού, θόρε που περπατάς, να μην βρεθείς μέσα σε κανένα ανοιχτό λάκκο και όσο γυρεύκουμε να φκείς να κάνεις εκπομπή. Γι' αυτό συναντούμε αυτά που συναντούμε πολύ τακτικά ως πυροσβεστική υπηρεσία και γι' αυτό μας ανησυχάει ιδιαίτερα, γιατί υπάρχουν και πηγάδια τα οποία δεν είναι καν αδειοδοτημένα. Υπάρχουν πηγάδια τα οποία έχουν εγκαταληφθεί και είναι ακάλυπτα. Υπάρχουν πηγάδια τα οποία λειτουργούν και είναι ακάλυπτα. Άρα δεν μπορώ να σας απαντήσω ως πυροσβεστική υπηρεσία των αριθμών. Οκ. Ας πούμε απλά ότι έχουμε πάρα πολλά. Είμαστε μια χώρα γεμάτη ανοιχτούς λάκκους. Σαν περπατάς έξω με τον άλλο, μπορεί ανά πάσα στιγμή να χαθεί που δίπλα σου και να μην τον ξαναδείς. Με έναν υπέροχο μαγικό τρόπο που μόνο στην Κύπρο μπορούμε να πετύχουμε. Είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό. Να πω ναι, το βλέπουμε, το αγγίζουμε, το συζητάμε, διορθώνεται. Δηλαδή, κάθε φορά που πέφτει ένα σε πηγάδι, την επόμενη φορά είναι λιγότερα τα ανοιχτά πηγάδια ή δεν συγκινείται κανείς. Όχι, Νικήτα μου. Κάθε φορά που πέφτει κάτω σε πηγάδι, κλείουν το μετά. Δεν τζέπα να τα κλείσουν όλα μονοφατσά. Σιγά σιγά. Έναν. Ένα θα πέφτει μέσα, ένα θα κλείουμε. Πόσα πηγάδια έχει, 800, θα περιμένουμε να παίζουν 800 πλάσματα μέσα στους λάκκους και στο τέλος θα κλείσουν όλα. Ένα που βιάζεσαι. Από εκεί πέρα βλέπουμε να υπάρχει αυτή η αταξία. Δηλαδή είναι μόνο το να πέσει κάποιος, είναι και η διαδικασία να πάτε να τον εντοπίσετε, να τον βοηθήσετε να βγει και εκεί μπορεί να προκύψουν και άλλα προβλήματα, γιατί μιλάμε για πηγάδια που δεν ξέρει κανείς κατεβαίνοντας κάτω τι θα συναντήσει. Ενέργεια, να πάνε να βγάλουν το πλάσμα από μέσα. Να το έχουν τζαμέ. Από εκεί πέρα εγώ λέω και θέλω το ερώτημα. Ένας περπατά στο ύπαιθρο, ένας συμπολίτης μας, πέφτει σε έναν πηγάδι, είναι μόνος του και δεν μπορεί καν να επικοινωνήσει με κανένα. Τι γίνεται. Μάλιστα. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να συστοποιηθούμε όλοι. Πέφτει αν επαντήσεις και παίζεις μες στο Squid Game. Έτσι απροειδοποίητα μπορείς να καταλήξεις μέσα σε αλάκκο και να παλεύκεις για τη ζωή σου. Κίνδυνος θάνατος πάντως, δεν είναι μόνο οι λάκκοι, αλλά και αρκετές οικοδομές που έχουμε στην Κύπρο. Επειδή έφυγαν πάνελ από το φωτοβολταϊκά συστήματα, όλα, είχαν φύγει τα αντεπόζιτα του νερού. Και εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα με τα αντεπόζιτα. Επειδή είναι και κάτι πάρα πολύ βαρύ, υπάρχει κάτι είτε στην νομοθεσία, είτε πρέπει να προσέξει κάποιος που βάζει τον αντεπόζιτο του νερού, το αντεπόζιτο βιδώνεται, αφού δεν το βιδώνουν για να μην βρει πλάκα. Τώρα είναι η ιστορία του, Τερμπέκια. Πέφτουν τα σπίτια πάνω μας και αγαπητού ρωτά που είναι να βιδωθεί το τυπόζιτο. Άιστο να αιωρείται όλα. Να βιδωθεί, μπορεί να μπορεί κανείς έναν τύπο, για παράδειγμα, για να μπορεί να το στηρίξει. Τούβλα, ας πούμε, εκεί στις βάσεις, δεν είναι αρκετά. Μα πότε γίνεται πολιτικός μηχανικός η αγαπητού και το πειραμένεις. Ρε Κατερίνα μου, που τον πανικό σου πέφτουν τυπόζιτα και τα ράτσες, θέλεις να τα συγκολλήσεις όλα για να νιώθεις okay. Ωραία. Απλώς επειδή, για παράδειγμα, εμείς δεν είμαστε ούτε πολιτικοί μηχανικοί, ούτε είμαστε επιβλέπων των έργων, ούτε ξέρουμε. Δηλαδή, και να είμαστε εκεί εμείς που τα πληρώνουμε, για να βλέπουμε τα διατακτικά να υπογράφονται το ένα μετά το άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Ναι, ξέρω, κύριε Θεοδότου μου, γιατί όταν καείς, φυσάς και το γιαούρτι, κύριε Θεοδότου μου. Έχετε πρόσφατα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, απλώς θα σας πω ότι εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς έχουμε κάτι έτοιμο το οποίο μας έρχεται. Ό,τι βλέπει το μάτι λέει, αλλά από εκεί και πέρα. Μετά όμως, όταν θα περάσει αυτό το χρονικό διάστημα που σας είπα, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, πού θα βρει το δίκιο του και πώς θα αποδείξει ότι δεν πήρε το τσεκούρι που μόνος του και έσπασε το παράθυρο, για παράδειγμα. Κάτι να μην μου λαλείς, μάνα. Ποιος είναι να πιάσει τσάπα να σπάζει μόνος του αγιάμνα του σπιτιού του. Από ό,τι καταλάβαμε, Ούλη, είσαι και εσύ παθούσα, άρα αντιλαμβανόμαστε και τη δική σου θέση. Τώρα, μου λένε για τα, που είπαμε για τα κεραμίδια και μου λένε εδώ τηλεθεατές, Κατερνά, 1% σπίτια αν βιδώνει τα κεραμίδια. Όλοι οι άλλοι, κανένας δεν βιδώνει κεραμίδια. Πρακτικά θα πρέπει να αλλάξουμε τώρα, κυρία Αβιτού, γιατί βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει και τα φαινόμενα. Δηλαδή, όντως, παλιά τα περισσότερα κεραμίδια, όχι όλοι οι τύποι, να ξεξαρτάται τώρα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι κεραμιδιών. Όντως παλιά δεν τα βιδώναμε όλα. Ενδεχομένως πλέον θα πρέπει να βιδώνουμε είτε σε κάποια σημεία, είτε στην αρχή εξωτερικού, είτε θα πρέπει να μπαίνει πυλός
Όλα αυτά θα πρέπει να τα αναθεωρήσουν αφού βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα πλέον. Χάτε ρε κατερνά, μην τα μουσαδωρώ, πιάσ' το κατσαβίδι, τις βίδες, σ' άρκεψε να γυρίζετε στα ράτσες του κόσμου να τα βιδώσεις τα γεραμύθια τους. Εκτός κι αν επρόσλαβες κι εσύ εργολάβο μαϊμού. Κομπιναδόρος προσποιόταν τον επιχειρηματία ανάπτυξης γης. Έκλεινε δουλειές σε όλη την χώρα και στη συνέχεια αφήνει τους πελάτες του και χωρίς στέγη και χωρίς χρήματα. Το modus operandi του απατεώνα συγκεκριμένο. Η συμφωνία προέβλεπε την ανέγερση κατοικιών, όπως έγινε με τον ανυποψίαστο πολίτη, ο οποίος κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2023, ήρθε σε συμφωνία με τον 61χρονο, ο οποίος τον παρουσιάστηκε ως ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας για την ανέγερση 5 κατοικιών σε τεμάχιο γης που διατηρεί στην επαρχία μοχός του. Αφού έκλεισε τη δουλειά του, ζητούσε χρήματα ως προκαταβολή, ώστε να διευθετήσει την αγορά υλικών. Ο ανυποψίαστος αγοραστής έδωσε τα χρήματα και περίμενε να αρχίσουν οι εργασίες. Οι μήνες περνούσαν και κάτι τέτοιο δεν έγινε. Έτσι ο παραπονούμενος από την επαρχία μοχός του και ο αδελφός του στην Πάφο κατάλαβαν ότι είχαν πέσει θύματα εξαπάτησης από τον μαϊμού εργολάβο. Μαϊμού εργολάβος, μαϊμού γιατρός, μαϊμού τραγουδιστής. Παίζει να έχουμε παραπάνω μαϊμούδες που την ταβιβάν στην Κύπρο. Καλά ρε, πόσα λεφτά του έδωκε προκαταβολή. Παραπονούμενος φέρεται να έδωσε στον 61χρονο χρηματικό ποσό ύψους 128.500 ευρώ, ωστόσο ο 61χρονος μέχρι σήμερα δεν προχώρησε στην κατασκευή των σπιτιών. Ούτε μία σχέση με εργοληπτική εταιρεία έχει ο 61χρονος, ούτε εγγεγραμμένη στον έφορο εταιριών ήταν η δίθεν εταιρεία με την αστυνομία να προχωρήσει στην επανασύλληψή του. Ο 61χρονος τελούσε υποκράτηση στην Πάφο για την διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων. Ποια ήταν η πρώτη φορά που το έκαμε. Εδώ έκαμε τους 128.000 προκαταβολή. Καλά είναι τα σπίτι να κάνει και θέλει τόση προκαταβολή. Το παλάτι του Μπάκιχαμ. Και κλείσει συμφωνία για σπίτι τα γέρημα. Εν έχεις αρχιτέκτονα. Εν έχεις δικηγόρο. Εν τα συμβόλαια υπογράφεις. Αφού αν δεν κάνω λάθος, τα εργοληπτικά συμβόλαια είναι συγκεκριμένα και προκαθορισμένα τα μαύρα για σκότεινα. Να δω και τόσα ριάλια για σπίτι. Είναι τσακάρις ποιος είναι ο εργολάβος. Διάστα έτσι του κουτουρού. Δεν ήταν καν γραμμένη η εταιρεία του και καμία σχέση με εργοληπτική, λέει το ρεπορτάζ. Καλά ήταν που δεν λάλουσαν την εταιρεία. Andros Catering Limited. Τέλος πάντων, πριν προχωρήσουμε πάμε σε ένα βίντεο της Πάρμας, πάντα με τη στήριξη των Shoebox. Ρε αγάπη, να κάνω δίαιτα. Όχι, αποφάσισα το. Φέτος το 24 θα είναι η χρονιά της υγιεινής διατροφής. Να που λαλούν νους υγιεινή, νους σώμα την υγιεινή, που τούτο. Τούτο θα είμαι. Όχι, πήρα το απόφαση, δεν πάει άλλο. Θέλεις πίτσα? Επέ μου, θέλεις! Εντάξει, να πιω μια μεγάλη και τρώει και εσύ λίγο. Τίποτε δεν έχω. Δεν έχω τίποτε, λαλό σου! Άφησ' με. Και να σου πω και κάτι. Αν δεν ήξερες ότι υπήρχα, να με αγαπάς. Αν ήμουν, ξέρω εγώ, κατσαρίδα, να με αγαπάς. Τι εννοείς, είναι ηλίθια ερώτηση? Είναι καθόλου ηλίθια ερώτηση. Μια χαραστική ερώτηση. Μου απάντα μου, να με αγαπάς, ναι ιού. Αν ήμουν κατσαρίδα, θέλω να μου πεις ειλικρινά. Εν πάμε, πού ποτέ πιο. Έχεις με όλη μέρα βαγούμενη έσω. Έλα να βάλουμε μια ταινία να δούμε. Βάλε όποια θέλεις εσύ. Όχι τούτη. Εφτιάλεξε για μου μια όποια θέλεις, λαλό σου. Όχι τούτη. Τούτος ποιος είναι? Τούτη είναι η γενέκα του? Είναι η αρφή του? Α, είναι η αρφή του. Γιατί είναι βρίας? Τούτος είναι ο δολοφόνος. Όχι. Δεν μου γίνεται τώρα. Γιατί κλαίει τούτη? Πες μου, δεν μου γίνεται. Έντζι μου με θωρώ. Θωρώ, λαλό σου. Σιωπή. Μαγιά μου, τούτος ο Ryan Gosling αρέσκει μου πολλά. Τούτος εν άντρας, μα δε άδε σώμα, να δε μαλλί, να δε μάτι, να δε... Παναγιά μου, να είχα έναν που τούτον εγώ. Άρεσες σου η Emma Stone, α? Άρεσες σου η Emma Stone. Πέτω ότι σου άρεσε η Emma Stone, που αν ήταν κατσαρίδα να την αγάπας, ξέρω το. Άτε. Δεν ξέρω ότι με αγαπάς. Όχι, έξερα το. Διότι αν με αγάπας, να με αγάπα και αν ήμουν κατσαρίδα. Εγώ το ξέρω. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Στην Πάφο δεν μου γεννήσκεται. Να δούμε κανένα νέο που ζούμε. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης έγιναν το τελευταίο τρίμερο στέλνα 179 καταγγελίες. Οι περισσότερες αφορούσαν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. 7 καταγγελίες αφορούσαν οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών και 18 υπό την επίρρεια αλκοόλης. Άιντε λαφουμέντο και μαστούριο ρε,
Μα δεν μπορεί να είσαι όρθιο στην Πάφο. Την Πάφο, ήθελα να πω. Γιατί είναι όλοι μα στρωμένοι με στου δρόμου. Το μα έλειμε τώρα. Εν κάνει που στην Κύπρο δεν ξέρουμε να οδηγούμε, τώρα κυκλοφορούμε και μα στρωμένοι και πεθυσμένοι. Εντάξει, είναι τούτοι όλοι που πιάνουν με ναρκωτικά και ποτών, ήταν μόνο σε τρει ημέρε. Δηλαδή, τρει ημέρε έκαναν έλεγχο και σχεδόν όποιον σταματήσαν ήταν υπό την επίρρρεια. Σκεφτείτε να επίαινε μια εβδομάδα ο έλεγχο τούτο. Ήταν να συλλάβουν του μισού οδηγού και να λύσουμε το κυκλοφοριακό μα πρόβλημα. Να κυκλοφορούν μόνο οι ξενέρωτοι, εμεί δηλαδή. Πάντω δεν είναι μόνο οι οδηγοί μεθυσμένοι από ό,τι φαίνεται, αλλά και εκείνοι που βάλουν του νόμου για τι τροχέ παραβάσει. Να σα πω κάτι και να μου λύσετε εσεί την απορία. Γνωρίζετε ότι σήμερα με βάση τον κώδικα οδική κυκλοφορία. Όταν ένα όχημα παραβιάζει τη διέλευση πεζών, δηλαδή τι σημαίνει, είναι μέσα στη διάβαση πεζών. Ξέρετε πόσο είναι το πρόστιμο εάν δεν υπάρχει φωτεινό σηματοδότηση? Πόσο? 85 ευρώ. Άρα το ίδιο εννοείται. Να γίνει ακριβώς το ίδιο και στα κάμερες τροχιά. Ναι, αυτό τώρα, τώρα γίνεται όμως. Για την ίδια παρανομία το πρόστιμο σε άλλα σημεία είναι 85 και στα σημεία που είναι κάμερες να είναι στα 300. Γίνεται. Επειδή είναι άλλη νομοθεσία, ακριβώς το βρήκαμε τελευταίως, επειδή είναι μια άλλη νομοθεσία, βρήκαμε ότι όταν παρακολείς την διέλευση πεζών, λέει, είναι 85 ευρώ. Όταν είναι αυτό, όταν πατήσεις τη διέλευση πεζών στις κάμερες φωτοεπισήμασης, εκεί που έχει κάμερες, είναι 300. Μάλιστα. Άμα πατήσεις τη διάβαση, είναι 85 ευρώ. Άμα πατήσεις τη διάβαση, αλλά έχει και κάμερα, είναι 300. Πολλά λογικό. Α, ζει στην Κύπρο λογικότατο. Εν τέλει, η ίδια παράβαση και ο πρόστιμο. Και τώρα το ανακαλύψει. Την ώρα που έβαλαν τις κάμερες, δεν είπε ένα πλάσμα. Πόσα χρόνια αν πατήσει κάποιο στη γραμμή τη διαβασή, δεν ασχοληθήκαν καν. Έβαλαν νέα τιμή που μόνοι του. Ούτε στα προστήματα δεν μπορούμε να κρατήσουμε μια σταθερή γραμμή. Πάντω, με φοβάστε, σα έρθει πρόστιμο 300 ευρώ, ειδικά αν είστε χάμηλο συνταξιούχοι, διότι ο πρόεδρο είπε του επόμενου κύριου ότι θα φροντίσει να πιάσει αύξηση 50 ευρώ. Εκτός από τα πάγια αιτήματα μας, του είπα εγώ ότι ζητούμε ώστε να τελειώσει η επεξεργασία αυτών των αιτημάτων να μας δώσετε 50 ευρώ αύξηση πάνω στη μικρή επιταγή και τώρα τελειώνοντας θα πάω στο τάδε κανάλι που ήμουν καλεσμένος και θα ανακοινώσω 50 ευρώ αύξηση στη μικρή επιταγή. Η απάντηση του κυρίου Χριστοδογίδη ήταν περίμενε 5 μέρες, από τις 23 Δεκάτου μιλούμε τώρα. Και θα σου πω εγώ το ποσό, ξεκάθαρο. Και τώρα έχει 4,5 μήνες. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Θα σας ειδοποιήσω. Είπε το πρόεδρος περίμενε 5 μέρες και θα σου πω για την αύξηση των 50 ευρώ στο μικρό τσεκούι. Επεράσαν 4 μήνες και ακόμα τίποτε. Κυρία Σπετσιώτη μου, αν πάνε 5 μήνες που είπε ο πρόεδρος να περιμένει για να ακούσεις καλά. Εκτός και αν ήθελε πρώτα να κάνει τον λαρκασμό του στο TikTok, να πιάσει followers και μετά να το ανακοινώσει. Μετά έχουμε, να τα πούμε όλα, έτσι. Μετά έχουμε τον Υπουργό Εργασία. Συμφωνία το 5%, αν θυμάστε, συμφωνήσαμε το 5%, ναι. Το ολόκληρο το ποσό. Σύνταξης και επιδομάτων. Πήραμε 4-5 ευρώ πάνω στη μικρή επιταγή. Μεγάλη κοροϊδία. Λοιπόν, μετά το θέμα μας για τα 50 ευρώ που μας είπαν, πήραμε μετά από ένα μήνα στο Υφυπουργείο Πρόνοια. Σας απάντησα. Σας απάντησα στο Υφυπουργείο Προνίας. Και η απάντηση ήταν είστε τυχερός. Επεξεργάζονται. Και ακόμα επεξεργάζονται. Και θα επεξεργάζονται για πολύ καιρό, κύριε Γιάννη μου. Ώσπου να αποφασίσουν να δώσουν τα 50 ευρώ στο μικρό τσεκούι, μπορεί να αλλάξει το γενόμισμα. Μόνο με χάνετε την ελπίδηση σας και μην απελπίζεστε, όπως το Σταύρο στο ΡΙΚ. Κύριε Βασιλείου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τι κάνουμε, είπετε. Κάνουμε υπομονή. Κάθε πρωί κάνουμε υπομονή. Έτσι. Τι κάνετε, υπομονή. Αφού σπάσαν τον γέρι μου τον άνθρωπο στο ΡΙΚ. Πάει δουλειά και δεν δουλεύει ποτέ τίποτε. Κάνουν υπομονή ως παράτσι να μπορεί να κάνει ο φτωχός. Και δεν κάνει που δεν δουλεύει τίποτε. Άμα δουλεύει, κάνουν συνδέσεις όπως τούτη. Βρήκε τον τρόπο, ας το πούμε, να προγραμματίσει τον εγκέφαλο του chatbot να νομίζει ότι είναι ο Άινστάιν στην πραγματικότητα. Πείτε μας μια κουβέντα και εσείς. Just say you about your experience, Richard. It was pretty amazing experience. So at the start, it was quite difficult because I didn't know where to start. But in a month, it
We had already the first prototype and in a year we came to this stage. Ευχαριστούμε πολύ. Τι είπε ο Χατζησάβας, με να μεταφράσει τι είπε ο φίλος μας με τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ και εξής πόρτας. Ας πω εγώ, σίγουρα που κατάλαβα, προγραμματίσαν ένα ρομπότ το οποίο συμπεριφέρεται και απαντά σαν να γίνει ο Άινσταϊν. Θέλω ένα χειροκρότημα για τα μωρά του σχολείου. Για τον που έκαναν. Θέλω να δούμε όμως τον Άινσταϊν να μας απαντά για κάποια ερώτηση. Άινσταϊν, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Γεια σας. Συγγνώμη. Μπορείτε να επαναδιατύπωσετε την ερώτησή έχει σας. Έχει πρόβλημα ακόμη ο Άινσταϊν. Γέρασε νομίζω. Ναι, Σταύρη, που γέρασε, γι' αυτό. Εν ήξερε να μην το πιο αστείο ότι ο Άινσταϊν δεν καταλαβαίνει την ερώτηση ή ότι ο Χατζησάβας βάλει το μικρόφωνο στο στόμα του ρομπότ για να ακούεται. Προσπαθήστε ξανά να δούμε μέχρι και καταλάβει τον τη φορά. Άινσταϊν, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Το αγαπημένο μου φαγητό είναι το σουβλάκι. Μάλιστα. Τώρα μίλησε. Yes, έπαιρνε του λίγο ώρα, αλλά απάντησε. Το αγαπημένο του φαγητό είναι το σουβλάκι. Έκαναμε και τον Άινσταϊν Κυπρέο. Λογικά το αγαπημένο του τραγούδι είναι το κόρι, μιλιά, κορί. Το αγαπημένο του ποτό είναι το φραπέ. Το αγαπημένο του αυτοκίνητο είναι το διπλοκάμπινο, το κότσινο κιόλας. Μέσα σας πω την τζομονιά της. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, στην εκπομπή του Γιαννάκη μας, του Καρεκλά μας, χωρίς περιστροφές, όπου παρουσίασε άλλη μια δημοσκόπηση για την εικόνα του Προέδρου και της κυβέρνησης. Πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτονται τους πρώτους 12 μήνες διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Είναι μια ερώτηση αυθόρμητη. Ναι. Σωστό? Ναι, μάλιστα. Και πολύ εξημερωτήσει ερώτηση, γιατί είναι αυτό που ονομάζουμε top of mind, Γιάννη. Γιατί είναι το ακριβώς. Πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό κάποιου. Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπούμε. Βλέπουμε λοιπόν απογοήτευση 21%. Στασιμότητα 15%. Αποτυχία 12%. Απάθεια 8%. Υποσχέσεις 6%. Προσπάθεια 6%. Σκεφτείαμε, ήταν και αυθόρμητες οι απαντήσεις. Disaster και αυτή η δημοσκόπηση. Δεν πειράζει όμως, είμαι σίγουρος ότι ο Πρόεδρος θα ανεβάσει σιγά σιγά τα στατιστικά του. Τρία. Δημοτικότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αρνητική 49%. Ούτε θετική ούτε αρνητική 32%. Θετική 19%. Εξαλλοί πολίτες με τον Πρόεδρο, ο οποίος όμως δεν πρέπει να πτωείται, διότι στο πάνελ βρίσκεται ο αγαπημένος μας Ζαχαρίας Κουλίας και ως εκπρόσωπος του μεγαλύτερου κόμματος της συγκυβέρνησης είμαι βέβαιος ότι θα τον υποστηρίξει. Επιπλέον ήρθε ο πληθωρισμός, ήρθε η ακρίβεια, έχασαμε την αγορά του Ισραήλ με την εξέλιξη του άλλου πολέμου και τα επιτόκια, σε παρακαλώ, από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είναι η πρώτη φορά που ανεβήκαν 11 φορές. Δηλαδή, θα έλεγα ότι ο κύριος Χριστοδουλίδης ήταν σκέτικα καουσκιά. Σκέτικα καουσκιά. Έχει δίκιο. Ένα μην είναι κακό που έγινε από την μέρα που ευκήγε ο Πρόεδρος. Κύριε Κουλία μου όμως, σου θυμίζω ότι επίσης εκ μέρους του δίκο για να τον υποστηρίξεις, όχι να τον θάψεις παραπάνω. Και είναι λογικό να οι επικρίσεις να είναι και προς εμάς που είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα. Τη υποστήριξη προς το. Διότι, άμα δείτε το. Έχουμε την παραπάνω ευθύνη από ότι πρόσεξε κάπου. Ναι, 7 κόμμα κάτι. Άρα αυτό είναι 70 λογικό. Κάτι. Εντάξει. Και είμαστε. Έχετε παραπάνω υπουργούς από συναγερμικούς στο Υπουργικό. Για να σου πω ότι είμαστε. Παραπάνω δικοϊκούς από συναγερμικούς στο Υπουργικό. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι μεν και ποιοι είναι οι δε. Για να είμαστε δίκαιοι και δεν με ρώτησε και κανένα σήμερα. Αλλά. Που ψηφίζουν συναγερμόν εννοεί. Περνά τέλεια ο Καρεκλέ, ακούγοντας τον Αχιλάριους που λέει ο Κουλίας, τον οποίο ρώτησε και κανένας για τους υπουργούς. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι διορίζει τους υπουργούς, έτσι διορίζει ο Κουλίας. Αλλά λέω εγώ, δεν με ρώτησε κανένας αν συμφωνώ ή διαφωνώ με οποιοδήποτε διορισμό. Και είναι μεγάλη τέχνη να μπορεί να βάλει υπουργούς που να σου απαράξουν το έργο που πρέπει να σου απαράξουν. Εξού και σε αυτήν την κυβέρνηση έγινε ο πιο σύντομος ανασχηματισμός, νομίζω. Θυμούμαι από το 1993 από το 1983 που είμαι στην Κύπρο, δεν θυμάμαι να γίνεται τέτοιος ανασχηματισμός σε διάστημα, τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα η τέχνη είναι να επιλέξεις σωστά. Άρα κύριε Κουλία μου, αν επιλέξεις σωστά σύμφωνα με τα λεγόμενά σου, σίγουρα στην κυβέρνηση το δίκο. Όχι, ξέρετε, τώρα καταραίουν όλα, βγάλουν τον όρο του πόξο. Διότι οι βαθμολογίες του κοινού προς τους υπουργούς είναι επίσης εξαιρετικές. Οι υπουργοί δαμέ, από ό,τι βλέπω, έμειναν κάποια προβίβαστοι.
Αν είναι η πέτρα. Βάλουμε και την κάρτα, παρακαλώ. Ναι. Λέει ότι η βάση είναι το 10, έτσι είναι. Ναι. Εάν προσέξω εδώ. Όχι, όχι, το μέγιστο είναι το 10, η βάση είναι το 5, κύριε Κουλή. Η βάση είναι το 5. Άρα έχουμε κάποιου απροβιβάστου. Όχι κάποιου. Κάποιου. Αρκετού. Όχι αρκετού, δεν έχει αρκετού. Το 5 πα στη βάση. Αφού μόνο τρει έχει εδώ, κύριε. Ναι, το 5 πα στη βάση. Ωραία. Έχει 3,94, 4,33 και 4,33. Άρα τρει είναι οι απροβιβάστοι. Τρει είναι οι απροβίβαστοι. Οι υπόλοιποι λίγο πάνω από το 5. Δηλαδή, δεν μόνο στόχο να περάσουν την τάξη. Δεν μόνο τη βελάρα, ρε. Κατήσει του που να πάρουν το διαγώνισμα στου γονιού του και να είναι λίγο στη βάση. Διότι αφήσαμε κάποια θέματα στο απειρόπλευρο, π.χ. όπω είναι οι τράπεζε. Δηλαδή, οι τράπεζε συμπεριφέρονται όπω το Μαχάταν, α πούμε. Λέει του κύριε να πάρει στον τραπεζίδι σου που είναι ο τραπεζί σου στο παραλίμνη και άλλο στη Λάρνακα. Βρε, χρυσέ μου άνθρωπε, η τράπεζα πρώτα ήταν στη Λάρνακα, τώρα να σηκωστώ να πάω γιατί τον τραπεζίδι του Κουλία παράδειγμα στο παραλίμνη. Κάτι τέχνες. Και ο διοικητής της τράπεζας, ο κεντρικός τραπεζίδης, λιάζεται αμέριμνο. Έγινα με Μαχάταν, λέει ο Κουλίας. Εμάν κάστε, τούτη να είσαι στη Λάρνακα και ο τραπεζί σου στο παραλίμνη, ρε κουμπάρε. Ξέρεις τι είναι οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι, σήμερα δεν έχουμε μικρομεσαίους. Έχουμε τους πλούσιους και τους φτωχούς. Δεν είδα την κυβέρνηση, και το είπαμε τον κύριο Χριστόρη, υποστηρίζουμε σε αλλά θέλουμε να λάβει δράση. Δεν έκαμε τίποτα. Εντάξει. Άμα δεν έκαμε τίποτα θα παίρνεις αποτελέσματα σαν τούτα που σου είχαμε ο Ρινός. Ο Ρινός ρωτάει και μαθαίνει και γράφει. Λαλή του Κουλίας, κάμε κάτι, δεν κάνει τίποτα. Γι' αυτό ήταν μια προβλήμα στον πρόεδρο μας. Δεν γκρώνεται του Κουλία. Ο πρόεδρος μας πάντως απάντησε σε απορίες μαθητών. Με ποια επιχειρήματα μπορείτε να πείσετε όλα αυτά τα λαμπρά μυαλά να μην εγκαταλείψουν τη χώρα τους? Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Όταν εγώ μεγάλωνα να υπήρχε μια εντύπωση στην κοινωνία, εντελώς λαθασμένη, ότι όσοι ακολουθούσαν την τεχνική εκπαίδευση δεν ήταν οι καλοί μαθητές. Σήμερα σε πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, οι πιο καλοί μαθητές ξέρεις ποια κατεύθυνση να ακολουθούν. Την τεχνική εκπαίδευση. Τονίζοντας πως και ο ίδιος έπεσε θύμα του επαγγελματικού προσανατολισμού, ακολουθώντας τον πρακτικό κλάδο που τον δυσκόλεψε τόσο, ώστε να είναι ανάμεσα στους τρεις μαθητές της τάξης του που δεν αρίστευσαν. Έχει παράπονο που δεν αρίστευσαν ο πρόεδρος μας στα 18 του, και από ό,τι είδαμε στις δημοσκοπήσεις, ούτε τώρα αρίστευκε. Δεν πειράζει, όμως έχει άλλο 4 χρόνια για να βάλει τάξη. Πάντως έβαλε στόχο να φτιάξει την εικόνα του, κάνοντας και βιντεάκια στα social media. Δηλαδή, οι μαμάδες θα μπορούν να μείνουν στο σπίτι περισσότερο χρόνο με τα νεογέννητα παιδιά τους, χωρίς να επηρεάζεται η επαγγελματική τους ζωή. Λοιπόν, για παράδειγμα αυτό, το δεύτερο, που είναι και λεζάντα και έχεις και υπότιτλο, είναι πιο ωραίο. Βεβαίως, εγώ είμαι. Λοιπόν, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει, ρε παιδί μου, ή να σπάζει λίγο. Καταλαβες. Λοιπόν, το πρώτο ήταν πολύ στατικό, είδαμε τη σκηνή στα χέρια. Το δεύτερο προσθέθηκε η λεζάντα από κάτω. Εντάξει, θέλει λίγη δουλίτσα, αλλά θα κάνουμε την υπομονή. Ας συνεχίζουν να boring τα βίντεο, πρόεδρε μου. Προτείνω να βάλεις και λίγα φίλτρα. Κάνα ένα αρκουδάκι, κάνα ένα λαγουδάκι. Μια τσακπινιά, κάτι ρε παιδί μου. Επίσης να υπάρχει κίνηση, το οποίο είναι μια άλλη χρονοβόρα διαδικασία. Και αντιλαμβάνεσαι ότι το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν είναι και το πιο εύκολο, ούτε και το πιο εύκαιρο για να γίνονται αυτά τα βιντεάκια. Κοίτα, κάτι Σάββατα, κάτι Κυριακές όμως, μπορείς να γυρίσεις 2-3, ρε παιδί μου, και να τα έχεις ψυγείο. Ναι, αυτό γίνεται. Κάσα μου το λαλούμε εμείς, αλλά υπάρχει. Λοιπόν. Ναι, δεν θα κάνω άλλη δουλειά, Κατερίνα μου. Να κάθεται σαν τον Κυριακά να γυρίζει μόνο το stock video, αν μας επιθυμίσουμε το στο Instagram. Επίσης, ώσπου να δεηθεί να τα κάνει, να έχουμε και επιστολικές ψήφους στις εκλογές μας. Πρόταση νόμου για την εισαγωγή επιστολικής ψήφου και στην Κύπρο. Στις εκλογικές διαδικασίες κατέθεσε πριν από λίγο στη Βουλή πρόεδρος του Σώματος Ανίτα Δημητρίου. Θα μας ενημερώσει η Ελισάβετ Γεωργίου. Πρόκειται για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εξ αποστάσεως ουσιαστικά. Όπως αναφέρει η πρόεδρος της Βουλής σε ανάθεσή της, στόχος είναι η ενίσχυση και εξέλιξη της δημοκρατίας, τονίζοντας πως η επιστολική ψήφος δεν είναι απλά μια επιλογή, αλλά δημοκρατική κατάκτηση. Καθώς προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ανεξάρτητα από φυσικές αποστάσεις, υγειονομικές περιστάσεις και προσωπικές υποχρεώσεις. Αχα, έκαναμε τα ούλα, η επιστολική ψήφος μας εμάρανε. Δαμε έναν πρόστιμο και δεν ξορτώνουμε να στείλουμε στους παραβάτες. Και θα κάνουμε εκλογές με επιστολικές ψήφους, με τα ταχυδρομεία της Κύπρου.
παιδιά με τα ταχυδρομεία της Κύπρου παίζει να περάσει πενταετία και να μην καταφέρουμε να βγάλουμε τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών. Ας ψηφίσουμε φάξιορ, ξέρω εγώ, με σήματα καπνού. Πάση περιπτώσει, πάμε τώρα μια βόλτα στο Σίγμα και την εκπομπή του Ανδρέα και της Γιώτας μας, να δούμε πώς περνά το αγαπημένο μας δίδυμο. Λοιπόν, Πανάκι, Μανάκι. Χρόνια πολλά στην Καπούτσα. Πάμε δυνατά. Γιορτάζει η Καπούτσα. Πανάκι, Μανάκι. Ποια είναι αυτή η στιγμή? Κουράγιο και τελειώνω. Έχεις κι άλλο γόνατο. Έχεις δύο, δεν σε χρειάζεται. Έχεις δύο γόνατα. Ανδρέα, εντάξει. Μα είναι εντάξει, όλα. Αν έδωκε του με την κιθάρα, αν πας στο γόνατο, έπαθε ρίξη χιαστού ο άνθρωπος. Σαν εκάθεται για μια χάπαρος. Μα δεν της κάνουν την κιθάρα που έχει αυκάρκουν πέρα. Αφού είναι επικίνδυ. Δαμέ κατάφερε να βγάλει το παπούτσι τη σαν εχόρευκη. Και ξανάτε εσείς κάποιον να του φκένει το παπούτσι που μόνον του. Χαρά στην ατσαλοσύνη. Εκτός και αφορεί παπούτσι πέντε σάις και όμοι άλλο. Αυτή τα νύσια σου άκοπα τουλάχιστον γιώτα μου να βάλουν αντίσταση. Πάμε τώρα στο αστυνομικό μας ρεπορτάζ. Είχαμε και μια άλλη περίπτωση ξημερώματα χθες. Άγνωστο πρόσωπο ανέσυρε πιστόλι έξω από φούρνο μετά από συμπλοκή με νεαρούς. Τι ακριβώς τον εντοπίσατε? Ναι, αυτό έγινε χθες το ξημερώματα γύρω στις 4:10 σε αστοπηγεία που βρίσκεται στην περιοχή του Σκογόνου. Τέλεια. Ούτε να πάμε στο φούρνο να πιάμε γάλα δεν μπορούμε πλέον. Φκαλούν πιστόλια, παντήσεις ζούμε στο Ελ Πάσο. Μπαίνεις να πιάσεις λουκανικό πιτάν και πρέπει να φορείς αλεξίσφαιρο. Γιατί έβαλουν και μονιούν τις πόρτες που είχαν τα σαλούν στο Far West, τις διπλές, τις ξύλινες, να φύγουν την αυτόματη με την γυάλαινη με τον ματάκι. Τι ανέσυρε κυνηγητικό, πιστόλι, τι ανέσυρε? Φέρετε, ήταν στρατιωτικό πυροβολόπλο, σύμφωνα με την μαρτυρία που έχουμε και από κλειστά ιδρώματα, αλλά και μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί. Όσον πάει και ρωτρεύκει η κατάσταση, δεν ήταν πιστόλι, ήταν στρατιωτικό πολυβόλο. Καλά, σιωρ, πώς ανεβράει ο παρέας. Τι κακό τον ήβρε. Ελείψαν τα λεμόνια για να βάλει πας την κούπα του. Όχι, διότι αν όντως τούτο να γίνει, δικαιολογείται. Με φάστε όμως, παιδιά, διότι υπάρχει κι άλλο twist στην ιστορία. Έχει εντοπιστεί ένα τέτοιο όπλο, το οποίο φαίνεται να είναι ομοίωμα και διερευνάται κατά πόσο πρόκειται για το συγκεκριμένο όπλο το οποίο χρησιμοποιεί. Δεν ήξερα να μποσιότερον ότι έφκαλε πάνω στρατιωτικό πολυβόλο ή ότι το στρατιωτικό πολυβόλο, πυροβόλο ήταν ομοίωμα. Και γιατί κάποιο να έχει ομοίωμα στρατιωτικού πυροβόλου μαζί του? Πέλανε ο κόσμο, παιδιά, δεν πάει κανένα καλά τελευταία. Θέλω να συνεχίσουμε όμω με το αστυνομικό μα ρεπορτάζ, να δούμε τι άλλε ειδήσει είχαμε. Έχουμε και μια καταγγελία από το ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη Λεμεσού, που είναι από τον διευθυντή τη εταιρεία τη ομάδα, ότι το περασμένο Σάββατο Κυριακό, μετά από κάποιο catering που είχαν, φαίνεται να 20 άτομα περίπου ποδοσφαιριστές και μέλη της ομάδας έπαθαν είχαν τροφική. Πάρει τροφική δηλητηρίαση και διερευνάται και αυτή η υπόθεση. Γίνε Άρης να σουρτάρεις. Ψαζευτήκαν όλοι οι παίκτες του Άρη, παιδιά. Τώρα αξία τους έδερεν η Ομόνια. Α, ήταν πριν να παίξουμε μαζί. Α, πάλι καλά. Καλά, σε όλοι τόσο παίζα μάπα με τροφική δηλητηρίαση. Για να δούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτή η δηλητηρίαση στους ποδοσφαιριστές και στα μέλη της ομάδας του Άρη. Ωραία, να το ξαναπούμε. Άρα, 20 παρήγγειλαν catering και έφαγε η ομάδα. Ναι, και μετά από αυτό και μετά είχαν μεταβεί σε κάποιον ξενοδοχείο γιατί είχαν αγώνα. Και κατά την παραμονή τους εκεί κάποια μέλη της ομάδας, ποδοσφαιριστές, αλλά του προπονητικού team και μέλη του σωματείου, είχαν υποστεί τροφική δηλητηρίαση και είχαν μεταβεί κάποιοι παρέμεινα και νοσηλεία. Σκέφτομαι να παίζεις μάπα, να φκίστε τα τέτοια με τον πορτάρι και να σε πιάει το σωσό. Να ξαπολύσεις την μάπα, να πεις του πορτάρι, «Σόρε φίλε, έχω μια δουλειά και να βουράζεις τα αποδητήρια, να βρεις τόιλετ ή να ξαλαφρώσεις». Ευτυχώς είναι καλά τα πλάσματα, τούτον έχει σημασία. Θέλω να πάμε όμως στο tipping point, μια βόλτα, να δούμε τι ερωτήσεις είχαμε αυτήν την εβδομάδα.
Τι κάνει το ψήλο όποιος μεγαλοποιεί τα πράγματα σύμφωνα με την κυπριακή παροιμία. Έκαμε το ψήλο. Έκαμε το ψήλο. Δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά θεωρεί και αντιδράσαν να είναι κάτι σημαντικό. Έκαμε το ψήλο. Έλα, Μαρκό. Σειρά. Okay. Κάμιλο. Τόση ώρα να επιμένει ο άνθρωπος για να μας πούν ότι η έκφραση είναι ότι έκαμε το ψήλο ψήρα. Αρκεψάμε καθόλου καλά ούτε σήμερα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Σάβα, πώς λέγεται αλλιώς στην καθομιλουμένη η ακτινογραφία? Ακτινοβολία. Πλέον απαντούν κουτουρού ότι πελάραν τους κατεβεί, είμαι σίγουρος. Και σε τούτον φταίει ότι δεν είναι έμπειροι οι παίχτες, είμαι σίγουρος. Είμαι ο Νίκος από την Λακατάμια και είμαι νεκροθάφτης. Τώρα μάλιστα, ο κύριος Νίκος ο νεκροθάφτης επέστρεψε. Έχει που τον καιρό του κρίκου να το δούμε. Καλώς ήρθες στο Tipping Point. Καλώς σας βρήκα. Κάνεις ένα πολύ έτσι αδικημένο, αλλά απαραίτητο και μη έτσι, πώς να το πω, και επάγγελμα που δεν μπορεί κανείς μας να αποφύγει. Κάποιος πρέπει να το κάνει γι' αυτό. Είσαι ο πιο διάσημος νεκροθάφτης της Κύπρου. Εσύ με έκαμες. Εγώ σε έκανα πριν χρόνια στο Δύναμο Κρίκο και μετά ήρθε ο Λούις και επίμπτωσε που λέμε. Ναι. Εξακολουθείς δηλαδή. Ναι, εξακολουθώ να κάνω. Δηλαδή από τον Δύναμο Κρίκο μέχρι τώρα πόσους έθαψες? Μετρά, παιδιά, μετρά. Έχω τα αρχεία μου στο γραφείο, αλλά... Έχεις τα αρχεία. Ναι. Τουλάχιστον... Πρόδευσες, μη μου πεις. Ναι. Δουλειά πολύ. Δουλειά πολύ. Η μόνη δουλειά που δεν θα λείψει. Δουλειά πολύ, ο κύριος Νίκος μας, δεν του λείπει καθόλου η δουλειά. Που το φτύσει ο Τάσος, θωρά τον κάνει να κάνει ολόσουπο το σκηνικό του, δάμε. Ας σας αντικαταστήσουν τα ρομπότ. Είναι σε τσιμή περίπτωση. Τώρα λέει που θα γίνεται και μα να μας κρούζουν. Η αποτέφρωση. Όχι, ναι. Ο Κυπρίος δεν θα δεχτεί το πράγμα. Θα δεχτεί ο Κυπρίος την αποτέφρωση. Όχι. Τουλάχιστον η Εκκλησία μας δεν νομίζω να το δεχτεί. Καλά η Εκκλησία, ναι, αλλά να διαλέγει ο καθένας ό,τι θέλει. Θα πέσουν οι δουλειές. Να συνεχίσουμε την παράδοση. Δεν ναι. Νομίζω να. Να μην χάσει τη δουλειά. Να μην χάσουμε κι εμείς τη δουλειά. Ναι. Είδατε, παιδιά, ακόμα και το επάγγελμα του νεκροθάφτη έχει κάποια αβεβαιότητα. Απειλούν τον οι αποτεφρώσεις τώρα. Ο κόσμος τι σου έλεγε? Τι να μου πει? Πού σε βλέπεις στον δρόμο? Σε βλέπεις και ξυπάζεται? Όχι, έγινε κάποιο διάσημο μετά το παιχνίδι που έκαναμε. Αυτό σου λέει μετά τον Κρίκο. Και τι σου έλεγε ο κόσμος? Ό,τι μου είπες και εσύ, είμαι ο πιο διάσημος νεκροθάφτης. Δεν ρε παιδί μου, σε βλέπω και κάνουν. Έτον Τζίνο. Έτον νεκροθάφτη που ήταν μοντά σου. Παραγία μου. Μάλιστα. Δημήτρη, ακούς έτσι? Ακούω. Άμα θες κάτι, ο Νίκος. Ναι, άμα να μου πεθάνω, να το πιάσω τίποτα. Ναι, ξέρεις ο Νίκος. Είναι ο Ρετάσος εσύ, ρε κουμπαράνο. Λίγο να μοιράζεις και κάρτες του ανθρώπου για έκπτωση στο θάψιμο. Πρώτη φορά να ακούω σε λέει πριν την νεκροθάφτη πάντως. Κριτικά. Ναι. Μα όλες τις ξέρεις και όλες κάνεις να μην τις ξέρεις. Αυτοπεποίθηση. Να ήταν ένα κέρμα, να... Έχεις αυτή στο Instagram που λέει «Είμαι η καλύτερη, είμαι χαρούμενη, ξέρω να κερδίζω χρήματα». Κάμε στις ασκήσεις. Ναι, ξέρω. Κάμε το στην κάμερα σου, από εκεί. Ότι είμαι χαρούμενη, ξέρω να κερδίζω. Εσύ πες «Είμαι χαρούμενος». Είμαι χαρούμενος, ξέρω να κερδίζω χρήματα. Ναι, αλλά πιο πιθό. Είμαι χαρούμενος, ξέρω να κερδίζω χρήματα. Ξέρω την αξία μου. Ξέρω την αξία μου. Ξέρω ποιος είμαι. Ξέρω ποιος είμαι. Προχώρα το εσύ. Πάμε στη 2. Πλέον προσφέρει και life coaching το τηλεπαιχνίδι μας. Όχι, αμέλα λέτε. Και οι παίχτες μας ξεφύγαν. Πολύ ωραία. Κοίτα, Γιώργο. Το μηδενικό. Όπως και να το κοιτάξει, μηδέν είναι. Το μηδέν θα κάνει κύκλο. Άντε να δούμε. Λέει το τραγούδι τη. Μαρία Αρβανιτάκη. Τη Μαρία Αρβανιτάκη δεν ξέρω. Τη Ελευθερία Αρβανιτάκη μπορεί. Πασίγνωστον τραγούδι τη Μαρία Αρβανιτάκη. Μπράβο. Ευτυχώς που ήταν εκτός διαγωνισμού η ερώτηση. Αναλύς. Πάμε και στην τελευταία μας. Πιο γνωστό νησί που αποτελεί μόλις το 1% της συνολικής
έκτασης της Αυστραλίας, είναι η μόνη νησιωτική πολιτεία της χώρας. Πολιτεία. Ποιο νησί? Η Κρήτη. Αφού λέω της Αυστραλίας. Ναι, η Κρήτη μετακόμισε στην Αυστραλία. Δεν το μάθες. Έκοψες πίσω, Τάσο μου. Να και κάνουμε όμως μαθήματα γεωγραφίας, πάμε και μία βόλτα στην Αμερική. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και πάλι το θαύμα του. Αυτή τη φορά το γύρισε στο εμπόριο και προκάλεσε πανικό με τα πανάκριβα χρυσά σνίκερ που λάνσαρε. Τα παπούτσια φέρουν την επωνυμία του. Κοστίζουν σχεδόν 400 δολάρια το ζευγάρι και βγήκαν sold out σε μερικές μόνο ώρες. That's the real deal. That's the real deal. Τολμηρά, χρυσά και σκληρά όπως ο ίδιος. Έτσι ακριβώς περιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ τα νέα ολόχρυσα σνίκερ που λάνσαρε προκαλώντας κυριολεκτικά φρενίτιδα. Γατάκι Τραμπ, έφκαλε χρυσά παπούτσα μίση μου. Όλα αν εμείς λανσάραμε πρώτα χρυσά διαβατήρια και παπούτσα δε πελάρες. Τι να δεις πόσο να ανάρπαστα είναι. Το μόνο αρνητικό είναι ότι τα διαβατήρια δεν μπορεί να τα φορήσεις να πάει περπάτημα, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε νουλα. Πρόκειται για 1000 μόνο ζευγάρια παπουτσιών που φέρουν την επωνυμία του και πωλούνται στο διαδίκτυο στην εκπληκτική κατά τον ίδιο τιμή των 399 δολαρίων. Έχουν χαραγμένο πάνω το αρχικό του επωνύμου του και στοιχεία που παραπέμπουν στην αμερικανική σημαία. Το όνομά τους ποτέ μην παραδίνεσαι. This is something I've been talking about for 12 years, 13 years. And I think it's going to be a big success. Και είχε, καθώς ξεπούλησε σε χρόνον τετέ. Μέσα σε μερικές μόνο ώρες έγιναν ανάρπαστα με την επίσημη ιστοσελίδα να ενημερώνει τους επίδοξους αγοραστές ότι τα χρυσά σνίκερ βγήκαν sold out. Sold out τα παλιοπαπούτσα του Τραμπ. Γιατί δεν έφκαλε ο δικός μας ο πρόεδρος παπούτσα. Αλλά είστε το καλύτερα, είστε το καλύτερα. Εμάς ένα άξιον να τα κάνει και έναν και τα πιο δεξιά, αφού δεν κουτσά τίποτε. Και αν νομίζετε ότι τα είδατε όλα, ακούστε και αυτό. Τα μοναδικά υπογεγραμμένα από τον Τραμπ παπούτσια βγήκαν σε δημοπρασία και κατέληξαν στα χέρια του Ρόμαν Σάρφ, ο οποίος πόνταρε σε αυτά 9.000 δολάρια. I will be wearing these one-of-one Donald Trump signed sneakers, but the only president I recognized the last four years. Τα παπούτσια του Τραμπ προκάλεσαν χαμό. Ειδικοί και αναλυτές έκαναν παρέλαση στα αμερικανικά τηλεοπτικά πλατό και αυτό στο οποίο μάλλον κατέληξαν είναι ότι ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας παίζει πολύ καλά το επικοινωνιακό παιχνίδι εν όψη εκλογών. What's the most important thing to go out and vote, right? We have to go out and vote. Η εταιρεπευκιά, πολλά έξυπνο μάρκετινγκ ο Τραμπ. Εύκαλε μπαπούτσα και ανέβηκε η δημοτικότητα του. Γι' αυτό και εμείς σαν εκπομπή, εγώ βασικά, έπειρα την πρωτοβουλία να βοηθήσουμε και εμείς λίγο τον τεύχρο μας δαμε, να αυξήσει λίγο το image του, τα παπούτσα παρακαλώ, τα χρυσά, μάλιστα, χρυσά παπούτσα τεύχρος, παιδιά. Είναι limited edition, μόνο ένα ζευγάρι υπάρχει στον κόσμο. Όποιος τα θέλει, τεύχρο μου, να επικοινωνήσει στην εκπομπή μας. Πώς θα τα πουλήσουμε? Πώς θα τα πουλήσουμε? Είναι, θα σε βοηθήσουν να παίξεις καλύτερα. Πρέπει να τα φορήσεις, να τα φορήσεις, να τα υπογράψεις, τεύχρο μου, και θα τα δημοπρατήσουμε. Είναι limited edition, παιδιά, μόνο ένα ζευγάρι υπάρχει στον κόσμο. Όποιος τα θέλει, να επικοινωνήσει μαζί μας. Εντάξει. Εντάξει, τεύχρο πρόσεχε, διότι κυκλοφορεί ένας τύπος που παριστάνει τον επώνυμο και προσπαθεί να γελάσει του κόσμου. Ποιος που παρουσιάζεται ως Κυριάκος ξαναχτύπησε, επιλέγει ιδιαίτερα την Πάφο και άλλες επαρχίες, όλη την Κύπρο την επιλέγει. Συνεπώς, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, Εμμανουέλα Ζωνιά, ειδικά χτυπά ηλικιωμένους. Ακριβώς έτσι, Νικήτα. Καλημέρα από την Πάφο. Ο γνωστός πλέον απατεώνας που παριστάνει τον ηθοποιό και τον παραγωγό, Κυριάκος Κυριάκου ή Κυριάκος Ανδρέου, και που προσπαθεί με δόλιο τρόπο να ξεγελάσει ανυποψία στους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, για να τους αποσπάσει χρήματα. Ρε κουμπάρε, έχει 10 χρόνια που κάνω τηλεόραση. Μπορεί να τον εσχολίασα 5 φορές ως τώρα τον Κυριάκον Κυριάκου. Κάθε τρίτσε λίον εμφανίζεται τόσο τύπο και κλέφει τον κόσμο. Τόσο δύσκολο να το συλλάβει κάποιος. Τον πιλάτενε πιάνε τον πιο εύκολα. Ξαναχτύπησε, όπου αυτή τη φορά ξεγέλασε γυναίκα από την οποία απέσπασε χρήματα για δίθεν αγορά αυτοκινήτου. Η γυναίκα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συστήνει την προσοχή του κοινού για τον συγκεκριμένο, ο οποίος, Νικήτα, φέρεται να εμπλέκεται πλέον σε σωρία υποθέσεων
απόσπασης χρημάτων από πολίτες σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, επικαλούμενος διάφορες προφάσεις. Εναντίον του εκκρεμεί ένταλμας σύλληψης και καταζητείται από την αστυνομία, ενώ το περίεργο είναι ότι πολλά από τα θύματα του, ανέφεραν ότι απαντά στις κλήσεις και στα μηνύματά τους και τους υπόσχεται μάλιστα ότι θα επιστρέψει πίσω τα χρήματα. Θα τα επιστρέψει καλό! Σκεφτείτε πόσο να είναι το σένο παρέας. Απαντά κανονικά το τηλέφωνο, συστήνεται με το όνομα του κανονικά, κλέφτει όλον τον κόσμο και η αστυνομία δεν μπορεί να τον εντοπίσει. Δεν πειραζεί, θα τα πούμε ξανά που δαμέ, αλλά έχετε έννοια, παιδιά, σας παρακαλώ. Αν έρθει κάποιος με τον το όνομα έσω σας και πει σας είμαι ηθοποιός, ή έστειλε με ο τάδε ηθοποιός, ή είμαι ο τάδε σκηνοθέτης, είμαι παραγωγός και θέλω ριάλια κτλ. Μεν του δώκετε λεφτά. Εντάξει, για να το συλλάβει η αστυνομία, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αφού το πιο πιθανό είναι να αποδράσει. Σε φαινόμενο ρουτίνας έχουν εξελιχθεί οι αποδράσεις από τα κυπριακά κρατητήρια. Τελευταίο κρούσμα, η απόδραση 17χρονου που κρατείται για διαρρήξεις από τον αστυνομικό σταθμό Κοκκινοτριμιθιάς. Ο ανήλικος είχε χωρέσει στην κυριολεξία μέσα από την τρύπα του βελονιού και συγκεκριμένα από το παράθυρο του κελιού του διαστάσεων μόλις 30 επί 17 εκατοστών. Εντάξει, το ότι έχουμε συνέχεια αποδράσεις, καταλάβαμε το. Αλλά τούτη τελευταία είναι ένα απλά απόδραση. Εν ταχυδακτυλουργικό κόλπο. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα. Εάν ξαναβάλουν διαθεσιμότητα αστυνομικών, ο οποίος έτσι το κελίνο όπως το βλέπετε, έχει τρύπα, και έφυγε ο κρατουμένος, και να έρθει η επιτροπή τους που το αρχηγείο, που εγκρινίσκει τα τζεγιά, και βάλουν μέσα κρατούμενους... Να ρωτήσω κάτι, ναι. Τούτον 30 εκατοστά επί 17 εφόρεσαν το γιατί λεπτό καμωμένος ανήλικος. Αν 17, γιατί δεν έχουμε ούτε κελί ανήλικος συγκεκριμένα να τους βάλουμε. Μάλιστα. Να τα πούμε και αυτά. 30 επί 17 ναι, το είναι 30 επί 17, ναι. Πάνω στην πόρτα. Ναι, είναι 30 επί 17 εφόρεσαν τον, ναι. Γιατί έκαμε και υπόδειξη. Να τα λέμε όλα, κύριε αγαπητού. Έτσι θέλουν. Έτσι θα έχουμε. Καλά δεν τον είδαν ότι έφυγε νόμο. Δεν τον είδα, ρε Κατερίνα μου. Έβαλε μόνο τον μπροστά, ξέρεις όπου κάνουν έτσι. τον είδαν διότι είναι ο νέος χουντίνι του ο Μητσής. Καλή χαρά στην ευλυγησία του. Τουλάχιστον να βάλουν ένα τέλιτζα μες στην τρίμα, όπως κάνουν για σκουφάες στο Μερβόλι. Να μην τους πούμε κρατούμε. Άκουσα το εξής γελίο χθες βράδυ, ότι μα ξέρεις να βάλουμε άλλον κρατούμενο νεψές, ο οποίος είναι υπέρβαρο και θα το φορεί το η τρύπα. Εφτάσαμε σε σημεία, κύριε αγαπητού, μεν έκπλησεστε. Κύριε αγαπητού, μην εκπλήσεστε. Θα μπαίνουν μόνο μπαχής αρχής οι ληφθέντες για να μην τους χωρεί τρύπα να φύγουν. Τούτο μάλιστα. Τούτο είναι στρατηγική για να μην μας φεύγουν οι κρατούμενοι. Θα συλλαμβάνουν μόνο μπαχίες. Γι' αυτό που έχασα βάρος. Για να μην πάω φυλάκι. Το λαϊκό είναι σήμερα ικανοποιείται. Αν έχει απόδραση, μα είναι τα έστω με γέντους έγκλεπα. Πώς να τους βλέπουν. Με έτσι τρύπε, έτσι γεγιά. Καλά στιγμή εγκλειδονίζουν το παράθυρο. Όχι κύριε αγαπητέ, αφού σηκώνετε, δεν το θέλετε πως εσύρτη. Ένα έχει τεγιά, πάνε πρέπει να έχει τεγιά. Α, ήταν κλειδωμένο. Ναι. Αλλά με ξέρει, η πόρτα δηλαδή, αν τη κάνει έναν έτσι να φύγει. Όχι, η πόρτα είναι φύγει, από το παράθυρο που φύγει. Λέω όμω. Όχι, έμα, εντάξει, ήταν και η πόρτα έτσι, ήταν να έχουμε θέματα. Όχι, ευτυχώ σάζουν τι πόρτε. Ευτυχώ σάζουν τι πόρτε, ναι. Ευτυχώ σάζουν τι πόρτε, ρε κοπέ. Ευτυχώ. Δεν έχουν τόπο να βάλουν του κρατούμενου παιδιά, γιατί ρεύκουν τζελιά από τζι ποδά. Αλλά δεν ενδιαφέρεται κανένα. Εντζελάλουν ότι πριν μια εβδομάδα ανοίξαν το τζελί στον κάμπο τη Τσακίστρα. Που ο τελευταίο που μπήκε μέσα μπορεί να ήταν πολεμιστή τη Ιωκά από του Εγγλέζου. Γιατί δεν είχαμε τόπο να βάλουμε μέσα κρατουμένου. Ρε μα πού ζούμε, ρε πάντα που γεννήσκεται, ρε. Λολίο να βάλουμε του κρατουμένου μέσα στο λάκκο που λέγαμε πριν μόνο νικήτα, ώσπου να έφερουν τόπο να του βάλει. Ή να του παίρνουν έσω του, να του βάλουν μέσα στο τόιλετ. Να σα το πω και τούτο, ότι δεν ξεχωρίζουμε του. Δεν ξεχωρίζουμε του. Όχι τόσο είναι επικίνδυνο να του βάλουμε άλλου, τόσο είναι ακίνδυνο να του βάλουμε αλλού. Εντάμε με τους ούλους αχταρμά. Δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή και ένας που ήταν για φόνο θα πήγαινε στο ίδιο. Προφανώς, άμα δεν έχουμε γελί, άμα δεν έχουμε γελί, άμα την άλλη ημέρα πρέπει να πάρω ρημάν στη Λευκοσία, να τον πάρω η ώρα 8 η νύχτα στην πόλη Χρυσογούς που έγινε, έτσι. Επήραμε τον η ώρα 8 η νύχτα στην πόλη Χρυσογούς, και άλλη ημέρα το πρωί πήγαμε και φέραμε τον να πάρουμε ρημάν. Γιατί δεν υπήρχε χώρο. Γιατί δεν υπήρχε χώρο, ναι. Μα γιατί εκπλήσεστε, δεν τα ξανακούσετε. Μα α πω κάτι. Έφυγε κρατούμενο από την Αμόχωστο. Από την Αμόχωστον και πήγαινε πόλη Χρυσογούς. Τα καύσιμα που πρέπει να γράψει ύστερα να τα δει ο γενικός ελεκτής του περιπολικού ήταν πάνω από 500. Δεν τα έπαιρναν το σύστημα. Ενώ εμείς το σύστημα ότι κοροϊδεύαμε το.
500 ευρώ πεζίνες για να παίρνουμε περιπάτους στους κρατούμενους που Λευκοσία στην πόλη Χρυσοχού και πίσω. Και τούτα ούλα διότι δεν καταφέραμε να έχουμε σωστούς χώρους κράτησης. Επρόκειτο για την 20η απόδραση κρατουμένου τα τελευταία 3 χρόνια. Ενδεικτικά, παραθέτουμε ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Τον Ιανουάριο του 2022, 30χρονος Ελληνοκύπριος απέδρασε από τον αστυνομικό σταθμό Μορφίτας λίγο μετά την αλλαγή της βαρδιάς. Τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου καταγράφηκε η πρωτοφανής απόδραση 32χρονου από το Πακιστάν μέσα από εγκινήσι περιπολικό στον Άγιο Δομέτιο. Ενώ δεν έχει συμπληρωθεί μήνας από την απόδραση 28χρονου Ελληνοκύπριου υποδίκου από τα αστυνομικά κρατητήρια Λακατάμιας. 20 αποδράσεις σε 3 χρόνια. Αφού καταντήσαμε να κάνουμε μια αφιέρωμα το δελτίο του Αλφα στα Best Of. Δεν μου να πείτε, ρε κουμπά. Ο κύριος Λοϊζίδης πάντως ευρέθηκε καλεσμένος και στο Μέγα. Το καταλαβαίνω ότι φτάνουμε σε σημεία... Να λέω ότι στις κεντρικές φυλάκες έχει χώρο για να πάνε υπόδικοι, κύριε Λοϊζί. Να μου να κάνουμε κράση, αν το σπίρνουμε σπίτι μας. Να μας πούνε να μου θέλουν να κάνουμε. Να μην κάνουμε συλλήψεις. Να μας πούνε να μην κάνουμε συλλήψεις. Είχατε ποτέ δικαίωμα να μην κάνετε συλλήψεις γιατί δεν υπάρχει χωρητικότητα. Δεν είναι ότι δεν ακούσα την ερώτησή σας. Προτιμώ να την προσπεράσω, κύριε Σάβα, για να αντιλαμβάνεστε όλη την απάντηση. Και τι για απάντηση. Για να μην μου πούνε ότι απάντησα αυτή την ερώτηση. Καλά, και μία απάντησή σας δίνει απάντηση, κύριε Λοϊζίδη. Ξέρω. Και τι απάντηση βέθηκε. Εάν όντως διούν οδηγίες στους αστυνομικούς να αποφύγουν να κάνουν συλλήψεις λόγω έλλειψης χωρητικότητας, τότε τα πράγματα είναι πολλά πιο σοβαρά από ό,τι νομίζαμε. Δεν θέλω όμως να με ανησυχείτε, διότι η κυβέρνηση μας έχει πλάνο, πράγμα που εφάνηκε και στα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε και όπως ήταν αναμενόμενο, ενθουσίασαν τους πολίτες. Ακούσατε τα νέα μέτρα της κυβέρνησης? Ναι. Θέλουμε έτσι να μας πείτε, είστε ευχαριστημένος εσείς? Μιλώ σφολγίσματα. Τίποτε δεν κάνω. Μιλώ σφολγίσματα, ρε, τίποτε δεν κάνω. Τόσες ώρες συνεδριάζονταν οι υπουργοί μας για να βγάλουν τα μέτρα, ανάλυση, μπας στην ανάλυση και με μία ανατάκα ο κύριος ισοπαίδωσε τους τα ούλα. Μιλώ σφολγίσματα, ρε, τίποτε δεν κάνω. Πάμε όμως τώρα στο παιχνίδι μας με την ECHO, όπου μοιράζουμε λεφτά για καύσιμα μέσω του ECHO Smile App σε όποιον τυχερό απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις που του κάνουμε. Πάμε να δούμε το βίντεο και συνεχίζουμε με stand-up καλεσμένο χωρίς break, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μετά από παράπονα που δεχθήκαμε από φίλους Πάφιους ότι έρχεστε στην πόλη μας, ήρθαμε στην πόλη σας. Είμαστε στην Πάφο, κυρίες και κύριοι, να παίξουμε το παιχνίδι με την ECHO, να μοιράσουμε καύσιμα και στους φίλους μας στην Πάφο. Ο πιο εύκολος τρόπος να τσιμπήσεις πελάτες για να παίξεις το παιχνίδι μας είναι το πάρκινγκ του Δημαρχείου. Μάλιστα, ένα λεπτό. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά, Λεβέντη μου, εσύ? Να, καλά. Να παίξουμε το παιχνίδι που παίζουμε που δίνουμε καύσιμα με την ECHO. Να παίξουμε. Έχετε το ECHO Smile App? Νομίζω το έχω, να κοιτάξω. Δώσ' μου ένα λεπτάκι. Ένα λεπτό να κοιτάξει, γιατί αν δεν το έχει δεν θα παίξει. Θα πρέπει να τον βάλω να το κατεβάσει πρώτα. Αν δεν το έχετε να το κατεβάσει. Έχω να το κατεβάσω τώρα. Μάλιστα, θα το κατεβάσει τώρα. ECHO Smile App. Μπαίνω μέσα να πάρεις άγκυρο. Έλα, κόπια. Να μου το δω, ένα λεπτό. Άνοιξε μας σέμα. Κόπια, σε έδωση μας κλείωμένα. Ένα λεπτό. Μόνο στην Πάφο να συναντήσα το πράγμα. Με φτιάζει το καλοζέρι. Φάε, Ανδρέα μου, φάε. Ποιος τα έκαμε? Η μάνα μου. Η μάνα του. Φίλε μου. Λοιπόν, μένουμε μέσα. Λοιπόν, κατεβάσεις το μανιμανί. Κατέβασα το. Τη ρόπιτα της μάμας σου είναι πάρα πολλά ώρα. Άτσε καλά. Το όνομα σου εμάς το είπες? Στέγιος Τηλιανού. Εντάξει, όσο τσάμε έντζαν και μας πεις και αριθμόν ταυτό, αρέσει τελειό. Τι επαγγέλεσαι? Σουβλατζής, ο καλύτερος σουβλατζής της Πάφου. Φίλε μου, ξιάς το παιχνίδι με ρεκό. Οι φουκούες άψασαι? Σε μισή ώρα είναι ναυτούμενες. Τέλεια, πάμε να φάμε σουβλάκια, θα παίξουμε ρε παιδιά γύρω. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? 5 ερωτήσεις, 20 ευρώ η κάθε σωστή απάντηση. Alright. Λοιπόν, άκουμε την πρώτη, πολύ σημαντική πρώτη πάντα. Ο Τεύκλος Νεοκλέους, μάλιστα, συμμετείχε στο διαγωνισμό της Eurovision? Ναι. Σε ολίς. Με την Ευδογιάν Καρή. Μάλιστα. Εβάσταν το τραπέζι. Σωστός. Τι σημαίνουν τα αρχικά ΥΠΕΞ? ΥΠΕΞ. Υπουργός Εξωτερικών. Σωστός. Υπουργείο Εξωτερικών, κύριε και κύριοι. 40 ευρώ ο κύριος Στέλιος, είπαμε. Μάλιστα. Ο κύριος Στέλιος. Τρίτη ερώτηση. Επίες Τσεχία ποτέ? Όχι. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Τσεχίας? Μάνα μου. Έλα ρε, είναι εύκολη ρε. Τσεχία,
Μα ξέρω. Ξεκινά από πού. Το πράσκιο. Πρατισλάβα. Όχι ρε, Πρατισλάβα είναι Σλοβακίας. Έλα, έλα. Και εμπούτζινο. Ναι, πρ. Πρα, πρα. Οκ. Έλα. Δεν ξέρω, λέει. Δεν ξέρω, λέει. Η Πράγα, ρε Στέλιο μου. Άντε, ρε Στέλιο μου. Λοιπόν, τέταρτη ερώτηση. Συμπληρώστε την παροιμία, την κυπριακή παροιμία. Απόν απ' έξω του χορού. Μάνα μου, μάνα μου. Πολλά. Απόν απ' έξω του χορού. Πολλά. Τραούθκια ξέρει. Άτε, μπράβο. 60 ευρώ. Τελευταία ερώτηση. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία. Πάντα καλά με την ελληνική γεωγραφία, αν όχι τόσο. Λοιπόν, ποια ήταν η θεά Τσινιμπάης. Τσινιμπά, όχι ρε φίλε, δεν επιτρέπεται. Γιατί δεν επιτρέπεται. Ποια μάτσο σιπέτου τσούλης. Δεν θέλω να ξέρω να μπω κάποιο σιπέτο. Ποια ήταν η θεά του κυνηγιού. Η θεά του κυνηγιού, Άρτεμις. Φίλε μου, 80 ευρώ, βαστό τιμόνι. 80 ευρώ είναι δικά σου, Echo Smile Up. 98 πρατήρια σε όλη την Κύπρο, ανέπαφα, τώρα που το κατέβασες, θα σου στείλουμε τα 80 ευρώ μέσα στο application, σε καλή μεριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και πάμε να φάμε 80 ευρώ σουβλάκια. Να φάμε 180 ευρώ σουβλάκια. Κάνεις εξιάτα. Εμείς τα κάνουμε εντάξει. Εσείς τα κάνετε. Φίλε μου, μπορώ να φάω, σε εκτιμώ ακόμα περισσότερο τώρα. Γιατί μπορώ να φάω μόνο ξηδάτα, δεν φάω σουβλάκια. Λοιπόν, ευχαριστούμε Στέλιο, να είσαι καλά φίλε μου. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά, Λεβέντη μου. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ενημερώσω και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό, πως την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στην Ελλάδα για να παρουσιάσω τη νέα, την καινούργια μου stand-up comedy παράσταση με τίτλο «Πλην 30». Είναι το πρώτο μέρος της περιοδίας και κάνω αρχή τη Δευτέρα 4 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Αυλαία. Την Τρίτη 5 Μαρτίου θα είμαι στη Λάρισα, στο Victoria Cinemas. Την Τετάρτη 6 Μαρτίου στην Αθήνα, στο Θέατρο Α. Την Παρασκευή 8 Μαρτίου στην Πάτρα, στο Act Theater. Και το Σάββατο 9 Μαρτίου στην Καλαμάτα, στο Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου.
Περισσότερες πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων στο viva.gr. Οπότε, αν έχετε φίλους γνωστούς φοιτητές, πείτε τους το. Α, εντάξει. Νος δω αν έρθουν ή αν δεν έρθουν. Επίσης, να πω πως η παράσταση θα είναι στη δημοτική ρεση, για να καταλαβαινόμαστε, έτσι. Λοιπόν, ξέρετε ότι εμείς οι Κυπραίοι είμαστε ο λαός του κουτσομπολιού. Ό,τι δούμε, σχολιάζουμε το και έχουμε άποψη. Δηλαδή, μπορεί στο Λονδίνο να κυκλοφοράς κανονικά μέσα στην πόλη με το σόφραγο και να μην ασχοληθεί κανένας μαζί σου. Στην Κύπρο, θωρείς κάποιος στην ουρά στο φούρνο που φορεί να κόνας ιέρωτον πουκάμισο και να δεις τις φίλες σου, αέτο, αν τρέπει να κυκλοφορά έτσι εδώ. Και κρίμα δηλαδή. Να δούμε τι βάσα να τραβάζει τόσο στη ζωή του και να κυκλοφορά έτσι ιέρωτος. Τούτο δυστυχώς παίρνουμε το μαζί μας και στο εξωτερικό. Πάμε κάπου και αντί να κρύψουμε, σχολιάζουμε τα ούλα. Ξιάνουμε όμως ένα πολλά σημαντικό πράγμα. Ότι ποτέ δεν ξέρεις αν ο άλλος μιλά ελληνικά και καταλάβει να μπουλαλείς. Ήμουν Ολλανδία, μπαίνω σε κατάστημα με ρούχα και ώσπου να δεις ένα που ήθελε είναι αστέρο, ήβρα έναν τοπούι και έκατσα από τον κακομάζαλο. Αντιλαμβάνεστε, περίμενα όπως κάνω συνήθως. Εντάξει. Παρατήρουν τον κόσμο όμως, πώς κινείται, πώς συμπεριφέρεται, όπως μου αρέσκει να κάνω αν πηγαίνω σε τόπο που έχει πάρα πολύ κόσμο. Δίπλα μου, μια ουρά από άλλους 6-7 αρσενικούς που περιμέναν. Ναι, παιδιά, είναι παγκόσμιο φαινόμενο τούτο. Μπαίνει σε ένα κατάστημα ρούχο και πάντα έχει ένα συγκεκριμένο τόπο που είναι ένας άτυπος χώρος αναμονής συζύγων. Καθόμαστε όλοι γραμμή, έτσι όπως τους φυλακισμένους, και καρτερούμε να τελειώσει η ποινή μας. Και όχι μόνο τούτο, και αν νούμε και κουβέντα μεταξύ μας για να περάσει η ώρα. Φίλε μου, εσύ πώς είναι να κάθεσαι, ανάμιση ώρα, ρε φίλε μου. Πω, ανάμιση ώρα, κάτι πολλά σοβαρό πρέπει να κάνεις εσύ. Άστα, ρε φίλε μου, άστα. Είμαι λοιπόν στην Ολλανδία, κάθομαι πάει σε ένα σκαλούι στο κατάστημα και περιμένω και θωρώ στο βάθος και ο κουρούπετος. Sorry. Δύο παιδιά να μπαίνουν μέσα στο κατάστημα. Και μα το Θεό με το που τους θωρώ, λαλώ που μέσα μου τούτη είναι σίγουρα Κυπρέοι. Δεν ξέρω γιατί έχουμε. Εν το τσίλιμα μας. Εν η άβρα που εκπέμπουμε. Κάτι έχουμε και ξεχωρίζουμε όπως τη μούια μες στο γάλα. Κοντεύκουν τζάι που ήμουν και γυρίζει ο ένας τζάι του αλλού. Πάμε που ποτά λάλη του, που κάθε δυο πασίς. Ναι, ήταν πριν χάσω τα κιλά. Τίποτε, παιδιά, καμιά ντροπή. Συνεχίσαν κανονικά το σόπινγκ τους. Είμαι σε reception ξενοδοχείου στην Ουγγαρία. Μπροστά μου ήταν ένας κύριος και λέει κοπέλας. Yes, μάνα μου. Room 300. 5. Άντε, άξι, πάτε, μάνι, μάνι. Γυρίζει πίσω έτσι, ρίμε. Ω, κύριε Λούι, και εσύ θα με. Ναι, ρε φίλε μου, ήρθα διακοπές. Πόμπα, φίλε μου, πόμπα. Και συνεχίζει. Αρκούν πολλά να σε εξυπηρετήσουν. Έσπασε με του είδαμε. 10 ώρες να μου δώσει το κλειδί του δωματίου. Τώρα είναι να στρώσουν την καρκόλα σιόρ. Όχι που μπάρε σαν την Κύπρο, δεν έχει. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Έρχεται πίσω η κοπέλα, διά του το κλειδί. Ορίστε το κλειδί σας. Καλά να περάσετε, λαλί του. Ένε ξαναμίλησε ο παρέας. Μπορεί να μην ευκήκε ούτε που το δωμάτιο του μια ρευτομά. Τόσο πολλά αντράπηκε. Τώρα που έφυγε, πάω μετά στο reception, βλέπει η κοπέλα και αυτόματα κάνω την κίνηση. Να σου πω, απολογούμε εκ μέρους του. Σε γυρίζει η ίδια τελαλή μου, είναι ο Κέι, συμβαίνει συχνά μόνο με Κυπραίους. καλά, γιατί δεν είπε, γιατί του είπες που την αρχή ότι είσαι Κυπραία. Δηλαδή μου είσαι μελός και να χάσω τη διασκέδαση. Το κορυφαίο όμως έζησα στη Γερμανία. Ήμουν 20 χρονών και πήγα στο Μόναχο με ένα φίλο. Στεκούμαστε πάνω από τις σκάλες, τις ηλεκτρικές, ξέρεις που έφυγε ο κόσμος που το μετρό. Ήμασταν εμείς που πάνω έτσι πάνω στο τυχού είναι, καθούμαστε για μένα και κόφκαμε κίνηση. Και θωρεί ο παρέας μου μια κοπέλα που φκένει από τις σκάλες που την αντίθετη κατεύθυνση. Κουντά με τα λίμου, μου, δεν του είναι που φκένει οι σκάλες, ξαναδείς πιο όμορφη. Είναι πιο όμορφη γενέκα που είδα ως τώρα στο Μόναχο. Ρε κουλίλα του, μεν είσαι χορκάτος. Με μιλάς δυνατά, να σε ακούσει. Είναι τα με μιλώ δυνατά, ρε λάλη. Πάντε και καταλάβει. Έφυγε και λέει μου, ερωτεύτηκα Γερμανίδα. Έρχεται η κοπέλα πάνω του και λέει του, ευχαριστώ για το κομπλιμέντο, αλλά η Γερμανίδα που ερωτεύτηκες είναι πάνω Δευτέρα. Νομίζω να ξανακατέβηκα κυλιό με σκάλες πιο γλύωρα στη ζωή μου, παιδιά. Έθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί.
Πριν προχωρήσουμε, πάμε και στο μεγάλο μας δώρο, γιατί φέτος χαρίζουμε σε ένα τυχερό τηλεθεατή ένα Renault Arkana Hybrid αξίας 29.400 ευρώ. Μια προσφορά του ομίλου Πυλακούτα. Δείτε πώς μπορείτε να το κερδίσετε. Η εκπομπή Louis Night Show χαρίζει σε ένα τυχερό τηλεθεατή ένα Renault Arkana Hybrid αξίας 29.400 ευρώ. Μια προσφορά του ομίλου Πυλακούτα. Το απόλυτο υβριδικό κουπέ SUV με δυναμική εμφάνιση και προηγμένες τεχνολογίες είναι ο ιδανικός σύμμαχος της εξορμήσης σου. Στείλε Αρκάνα κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Κόστος κλήσης 1 ευρώ και 2 λεπτά με SMS. Λοιπόν, ο Κάμου Πάντσου. Ευχαριστώ. Πάντσου πάρα πολύ. Μπράβο. Πολύ καλή Thank επιλογή. You, Jalen. Είσαι πανέμορφη και με αυτόν τον μαλλί. Είδες, α? Μετά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πιούμε Νέσκαφε με τον αποψινό μας καλεσμένο. Είναι από τους καλύτερους πελάτες της εκπομπής μας και αυτοχαρακτηρίζεται ως ο εθνικός μας παρουσιαστής. Μαζί μας απόψε ο Τάσος Τρίφωνος. Πόσα πολύ είναι ενθουσιασμό στη φωνή σου. Εγώ. Ναι. Σου λίγο νοχελικός. Ναι, αλλά το κοινό σε αποθέωσε. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Εσύ να τα δεις. Πού είσαι. Κάτσε, Τάσο μου, κάτσε. Και όπως το είπες, το καλύτερο σου πελάτης. Είσαι ο καλύτερος μας πελάτης και η αλήθεια μας φανήκαμε κι εμείς αντάξει. Ισχύει. Νομίζω ότι σου δίνουμε υλικό κάθε εβδομάδα. Άρχισαν και τα viral του Tipping Point, να τα βλέπω και σε TikTok και σε Instagram και τέτοια. Εντάξει, είσαι ο πρώτος που τα διοχετεύει. Είμαι το βαποράκι σου. Ο μεσάζορ. ο promoter. Πώς πας, πες μας λίγο να... Καλά, μια τι χαρά. Τι κάνεις το διάστημα, εκτός που το ράδιο, τηλεόραση, τα υπόλοιπα. Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε το ραδιόφωνο κάθε πρωί με τη Χριστιανά την Αρτεμίου. Σου στέλνει τα χαιρετίσματά της. Έχουμε το Tête-à-Tête, το Tipping Point. Ελλάδα, περιμένουμε τώρα αυτές τις μέρες κάτι που έχει να κάνει με το Tipping Point. Ελπίζω να είναι κάτι θετικό και να το ανακοινώσουμε. Γιατί, όπως είπες, έτσι, χωρίς ενθουσιασμό, να το πούμε... Πάρ' τι κάνει ο παπάς σου. Καλά. Α, καλά. Ναι. Okay. Χωρίς ενθουσιασμό εθνικός παρουσιαστής. Ελπίζουμε να συνεχιστεί και αυτό. Μάντζον τυχαία που το λέω. Η Παν θέλει κάτι να σου πει στα αγγλικά. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Όχι, αλλά επειδή ξέρω ότι δεν είσαι πολύ fluent στα αγγλικά. Σημειώσα μου, δάμε κάτι. Ναι, σημειώσα σου. Τάσο μου. Yes. Είσαι πανέμορφος, γλυκύτατος. Κοντινό. Νέος και... Ωραίος. Μοιραίος. Κούκλος. Ναι. Ναι. Έβαζε σε η μάμα μου στο ράδιο, ήταν η τιμωρία μου. Η πάντα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί άκουσε μου μωρό. Ναι. Μεγάλωσε μαζί. Είναι μια γενιά που έχω μεγαλώσει. Μεγάλωσε μαζί. Πόσα χρόνια κάνεις ράδιο? Από το 2003. Άρα έρχονται όντως και μου λένε, σε άκουγα που έδινα εξετάσεις, σε άκουγα που... Γεννήθηκα. Να σου πω μια ιστορία. Ναι. Το 19, όταν ο Κρίκος ξεκίνησε στο Sky, με κάλεσαν στην παρουσίαση του Sky. Ναι. Λοιπόν, οπότε πάω στην παρουσίαση του Sky, και δεν ήξερα την διευθύνουσα σύμβουλο, που άκουγα ότι ξέρεις είναι έτσι δυναμική κτλ. Την είδα εκεί, που έκανε έτσι μια ομιλία, μια όμορφη κοπέλα, ψηλή, ξανθιά κτλ. Και τελειώνουν οι ομιλίες και ξεκίνησε να πούμε το κοκτέιλ, ας πούμε, και τη βλέπω και έρχεται κατά πάνω μου, μαζί με τον ιδιοκτήτη του σταθμού, και μου λέει, από όλους, απόψε, εσέναν ήθελα να γνωρίσω. Λέω, ευχαριστώ, να είστε καλά. Όχι, μου λέει, όταν διάβαζα στο Πανεπιστήμιο, σας άκουγα στο ραδιόφωνο με την Μαργαρίτα ή με τη Μιμανουσάκη και λέω, κοίτα να δεις, εγώ, ας πούμε, ένιωθα λίγο μια αναμηχανία, διευθύνουσα σύμβουλος του σταθμού και αυτή ήρθε να μου πει, όταν διάβαζα στο Πανεπιστήμιο, σας άκουγα.
Ελπίζω, Θεία Τάσο, οι επόμενες ιστορίες που να μας πεις να έχουν έτσι λίγο παραπάνω γέλιο. Γιατί πρέπει να είναι όλες αστείες. Ναι, θα το προτιμούσαμε. Αντιλαμβάνεσαι, είμαστε σατιρική εκπομπή. Ναι. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες τόσα χρόνια. Εντάξει, υπάρχει μια σοβαρότητα λόγω του και του. Το παπά της Παν, ξέρεις το Μάντοσα. Παπά της Παν, ναι. Ούτε σήκωσες σου στρίσες τις κελές σου είσαι πάνω. Ζήτησα το βίντεο να το ανεβάσω στο TikTok, γιατί επιτέλους ασχολούμαι και με το TikTok. Παν, θα μου δείξεις. Βέβαια. Ωραία, τόσο τρίφωνος. Δεν θυμάμαι αν είναι με I, με Y στο TikTok. Λοιπόν, και τους ζήτησα να μου στείλουν το βίντεο με τη φάρσα με τον παπά σου να το ανεβάσω στο TikTok. Εσύ το ανέβασες? Όχι, δεν το ανέβασα. Άντε ρε Παν. Δεν το ανέβασα. Να το ανεβάσουμε, καλέ, πειράζει, να το ανεβάσουμε τώρα και πάει. Ναι, μπορούμε να. Με χάρη πάρα πολύ ο παπάς μου. Εσύ ήρθες και έπαιξες το tipping point. Δεν είχα την τιμή. Πρέπει να έρθει. Όχι, έφτακτο. Όχι, θα έρθει. Δεύκρος ήρθε. Είμαι χειρότερη από τον παπά μου. Ο Δεύκρος ήρθε, νίκησε εσύ. Και αυτό, ας πούμε, ρε παιδί μου, που μας λένε οι παίχτες εκεί και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, είναι ότι την ώρα που παίζεις εκεί, είσαι πολύ άξιο, βαθιάζεσαι. Η αλήθεια του τι είναι. Ναι. Εμένα αναχώνει με λίγο ο Τάσος και φοβούμαι να πάω. Γιατί, αφού είμαι γλυκύτατος. Αφού τώρα το είπες. Ναι, γράφει, ναι, είπα το. Θέλεις να πεις και κάτι άλλο, Παν, θέλεις ναι, να πεις και κάτι άλλο. Ναι, βασικά, μεγαλώσαμε μαζί σου, Τάσο μου, όπως ξέρεις, και προσπαθώ και εγώ να μεγαλώσω την κόρη μου με τις ίδιες αξίες και τα ίδια την ώρα αυτά. Που έντρωει, δηλαδή, στις ένα... Αν δεν κοιμάται, στο τέταρτο που σβάλλω tipping point, τεζάρι το μωρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα που λες, μου στείλανε διάφοροι τα μωρά τους που βλέπουν tipping point ή που τους λένε ότι θέλω να δω το tipping point, ώρα 7 και μετά είναι να κοιμηθώ. Σε λέω, κοίτα να δεις. Και ο μαμπούλας. να πούμε ότι είπες ότι θα μας καλέσεις σπίτι σου μια νύχτα, βραδιά ποίησης. Ναι. Να μας απαγγείλεις ποίηση, γιατί είναι ένας άλλος τομέας που καταπιάνεσαι. Ναι, και αυτό. Δεν γράφω εγώ, αλλά ναι. Αν βγάλεις εσύ βιβλίο ποίησης, συλλογή ποιητική, θα σου κάνω την παρουσίαση. Θέλεις να σου πω κάτι. Αν ποτέ κάνω κάτι, είτε βιβλίο, είτε θέατρο, είτε οτιδήποτε, θα ήθελα να το αναλάβεις. Εντάξει. Μα ορκίζομαι. Δηλαδή, είσαι πάνω στον πράγμα, εύκολο στο καπέλο ακριβώς. Τι θέατρο θα έχουμε φέτος ή δεν θα... Θα έχουμε. Πέρα μας να δούμε. Θα έχουμε, ναι, και θα κανονίσουμε και εδώ. Ναι. Το... Έκοψε την ποινή του, ευκιά. Θα έρθουν και εδώ. Εννοείται. τον Απρίλιο είναι η τέλη ξένη που είναι sold out παράσταση στην Αθήνα με τον Λαγούτη, τον Πέτρο, την Μυρτώ Αλικάκη, τον Γιώργο Χαρανιώτη και θα είναι... Άρα θα έχουμε καλεσμένους αυτά 14 του Απρίλη, Πατήχιο, Θέατρο Λεμεσού και Λατσά. Και το καλοκαίρι. Α, να σου άλλο το καλοκαίρι. Αφού το καλοκαίρι το βασικό. Ναι, πέμουν. 5 με 15 του Ιούνιου. 5 του Ιούνιου είναι η πρεμιέρα στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Κομμωδιάρα, για όνομα. Την είχα δει το 2015 στο Θέατρο Αλίκη. Σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Αχα. Και παίζουν Ρένια Λουιζίδου. Θέλω, εννοείται. Ήρθε ποτέ. Όχι, έκλεισε. Έκλεισε. Να έχουμε Ρένια Λουιζίδου στο Μάη. Αντρέα Κλή το γράφεται, ναι. Η Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Μέσα του Μάη η Ρένια Λουιζίδου, μετά η Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Έτσι, 15 κράτομα που παίζουν. Του θέλει. Θέλω του, αφού κλείω με ημερομηνίε. Κρατερό Κατσούλη. Ναι, το επόμενο είναι εβδομάδα. Η αγαπημένη σου τώρα η Μακριγιάννη με άλλο μαλλί φέτο. Σοβαρά. Ναι. Ωραία. Και ο Λευτέρη Ζαμπετάκη, ο ποιητή που γιατί είπε πριν για την. Μάλλον τον Λευτέρη. Ναι. Αγαπώ τον ιδιαίτερα τον. Και σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Ξέρετε τον Μαρκουλάκη. Βέβαια. Εντάξει, θα κανονίσουμε. Εντάξει, άρα κλείσαμε 6 εβδομάδες παιδιά μέσα στο Μάη, με μας γυρέψετε. Ναι. Δύο μήνες έχουμε τους καθένας. Μισό λεπτό όμως. Ναι, έλα σου πω, επειδή είσαι πολύ καλός παραγωγός, πότε μου είπες 5 με 15. Παιδιά, είδατε άμα είναι καλός ο παραγωγός. Έκλεισε τα ημερομηνίες πριν ξεκινήσει. Πριν το Euro. Άμα ξέρει ο άνθρωπος τη δουλειά του, ένα χειροκρότημα, ξέρει τη δουλειά του. Λάλη σου πριν το Euro, κατάλαβες. Και 9 Ιουνίου ρεπό γιατί είναι εκλογές. Αλλά με μου κάνεις το ίδιο μπαλέ, τελευταία στιγμή να με πιάσεις ό,τι θέλεις να έρθεις κτλ. Κτλ. Τελευταία στιγμή, θα μου πεις που πριν. Θα σου πω που πριν, θα έρθω με την Παν. Ένταλος, λείπει ο Μάρτης που είσαι 40. Βλέπει θέατρο, είπα με την Αστέρων να έρθεις. Και με την Αστέρων και με την Παν. Και ναι. Τέλος του Σεπτέμβρη ναι. Έρχεται η φιλενάδα σου, η Ελένη Ράντου, με το πάρτι της ζωής μου, γιατί έγινε και χαμός πέρσι. Έγινε και. Η αλήθεια, θέλω να σου πω, ήταν από τις πιο ωραίες παραστάσεις που παρακολούθησα. Και πολλοί δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήρια 2 μήνες πριν τα sold out, οπότε θα έρθει. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλεια νέα.
Την Κυριακή στο τέταρτο την έφυλε να δώσει Χριστιανά Αρτεμίου. Αχα. Να το πούμε. Και εντάξει, ξέρει ποια είναι η φάση με Χριστιανά. Τη ώρα που κάνουμε τέταρτο. Θέλει κάτι άλλο να πουλήσει. Όχι, μισό λεπτό. Αφού είπε, πρέπει να τα πω. Την ώρα που κάνουμε τέταρτο, μαθαίνω πράγματα που 10 χρόνια μαζί δεν τα είπαμε ποτέ το πρωί. Πε μου αλήθεια. Ναι. Δεν το τσεφιά σου, εσένα. Ειδικά εσένα. Πε μου, εσύ έχει καιρό να έρθει. Το κανονίσουμε. Όχι καιρό, εσύ. Χρόνια. Χρόνια. Θα το κανονίσουμε. Θέλεις να έρθω εγώ. Τι θέλεις να. Με την Αστέρο. Ω, πάλε. Με λίγο μόνο μου ρε κουμπάρε. Ήθελα να κάνω μόνο την Αστέρο. Πώς θα μπορώ εσύ με την Αστέρο. Δηλαδή θέλω 2 ώρες να περάσω. Οπότε θα μου ρίξει την Αστέρο να πάει να σκου κουβά. Λοιπόν, πε μου, αφού είσαι εσύ ο μάστρος που λαλούμε τον viral, ποιος παίχτης σου έκαμε εντύπωση φέτος. Φίλε, εννοείται. Ο Σταύρος και Σταύρος ο Μαζωτό. Ναι, και τώρα ο νεκροθάφτης μου. Α, ο νεκροθάφτης, ο νεκροθάφτης μου, ο Νίκος μου, που θέλω να σου πω ότι ξέρω τον, είναι λακαταμύτης, ή πιάμε για καφέ πολλές φορές, αλλά οπότε ο θρόπ. Απογοητεύτηκε γιατί την ώρα που ξεκίνησε το γυρίσμα, λέει μου, καταλαβες με. Λέω του, είμαι ο Νίκος. Με τα πνευμάτων δικαίων, σήμερα. Ναι, το επάγγελμα μου, το θυμάσαι. Ο νεκροθάφτης, δηλαδή, μου, από την λακατάπια. Παναία μου, παναία. Ρε, φίλε. Άρεσε του πολλά. Δηλαδή, μου αρέσκει μου που σίγουρα κερδίζει κάποιος. Ένα κέρδισε ο Γιούνος, όμως. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά. Έτσι να πεθάνουμε. Γιατί απρόσεχε. Είπαμε ότι οι δουλειές πάνε καλά. Παίξαμε το, ξέρω. Αλλά έπαθε ένα τύχημα, να ακούσες το. Όχι. Παίζε μέσα στο λάκκο. Πέμω αλήθεια. Και χτύπησε το. Τι ο του Νικήτα. Και χτύπησε το πόδι του. Α, το είδες. Ξέρω, είπε το αέρα, είπε το εκτός αέρα. Μπορεί να είναι εκτός αέρα που το είπε. Δεν πειράζει, τώρα είπαμε το εμείς αέρα. Παίξαμε και τρύπες που πέφτει ο κόσμος μέσα και τον νεκροθάφτη σήμερα, 2-1. Α, είδες, μια χαρά. Πες μου, η στρούπα, ξέρεις τελικά να μπορεί, έμαθες. Όχι, δεν κατάλαβα αν τι εννοούσε. Δεν ξανάκουσες τη λέξη. Τη στρούπα δεν την ξανακούσα, αλλά τώρα έγινε viral λέξη. Στην αρχή μπερδεύτηκε, λέει μου, η τουαλέτα στο στρατό εννοούσε την το Οθωμανικό. Όχι, όχι, είναι η τουαλέτα. Ναι. Θα σου πω ακριβώς. Όχι, είναι η στρούπα. Θα σου πω ακριβώς τι σημαίνει, εντάξει, στο λεξικό. Στο λεξικό. Υπάρχει στο λεξικό υπάρχει, στρούπα. Υπάρχει, βέβαια, υπάρχει, είναι... Ξέρω, μας κάνει μετάφραση. Ναι, όχι, όχι, υπάρχει. Φτιάχνω, με δώστε μου μισό λεπτό να σου πω. Ναι. Εντάξει, να το εύρω. Γράφω το τώρα, έτσι, ζωντανά. Λοιπόν, στην πολυγνώση. Στην πολυγνώση. Είναι λεξικό κυπριακής διαλέκτου. Α, κυπριακής διαλέκτου. Ναι. Ναι, είναι η πολυγνώση. Είναι στρόπος, λέει εδώ. Ένα είναι ο κόμπος. Δύο το κομπόδεμα. Τρία. Προχτός. Φαντάζομαι δεν εννοούσε το κομπόδεμα ο φίλος μας. Ούτε πληνίσκει τον κόμπο. Εγώ κατάλαβα από τα συμφραζόμενα ότι είναι αυτό που λέμε. Πώς το λέμε, χαράδρα κάτι. Όχι, δεν εσύ είναι. Εσύ πιο μέσα. Ναι. Είναι εμβαθύνη. Ναι, αλλά πρόσεξα τώρα. Θέλαμε να σου δείξουμε και το μπιντέ και πώς γίνεται η διαδικασία. Γι' αυτό θα ήθελα να έρθει μέσα. Ποιος? Ο φίλος μας, ο Σταύρος, κυρίες και κύριοι. Που τον μαζωτώ. Που τον μαζωτώ. Βρε καλό στο Σταύρο! Σταύρο μου! Αν με πληνίσκει στη στρούπα, σου ρούι μου! Κάτσε να σφίξω το. Περίμενα, πιέτσε λίγο! Λοιπόν, κάτσε Σταύρο μου! Σταύρο, έλα να με Σταύρο. Σταύρο μου, κάτσε. Αυτό είναι. Κύριε Τάσο. Κυρία Παν. Κυρία Παν. Πέτω και εσύ, μεγάλωσε και εσύ μαζί μου, πέτω το. Μεγάλωσε μαζί. Εσύ μεγάλωσε, άκουε με στο ράδιο που επήρνε. Σταύρο μου, κοντά το μικρόφωνο για να σε ακούω. Που επήρνε σχολείο, που επήρνε στρατό κτλ. Πέντε. Ναι. Σταύρο μου, εσύ είσαι επαφήτικη. Εγώ έτσι ερώτησα. Επειδή η φωνή σου είναι λίγο τραγουδιστή, έτσι λίγο το. Να σου πω, είμαι πουχορκό γεννημένο. Δεν έχει σημασία, και εγώ είμαι πουχορκό γεννημένο. Εντάξει, τα παιδιά τη ηλικία μου τη πόλη, α πούμε, των καιρών που ήμουν, α πούμε, 7-8 χρονών. Τα παιδιά παίζα στην Nintendo και Game Boy και εγώ μου πας στα ζυνίσια ο κοινού μου και γυρεύκαμε αγρέγια. Το καλύτερο πράγμα, πρώτα πολλά, με τα αυκά.
Εφέρες μου. Βρίσκος όμως, είναι αυκό να σου βρω. Άντε ρε φίλε. Είναι αυκό, μόλις τελειώσεις να μην αντάσεις. Θα σε ρωτήσω κάτι. Καταρχάς, τελικά το tipping point σε έφερε στον Λούι. Πώς νιώθεις που είσαι εδώ στον Λούι? Είμαι πολλά χαρούμενος, είμαι φαν του Λούι. Για τη γη της Ελιάς, επιάσασαι? Όχι. Αφού είπαμε να το κανονίσουμε. Εν το καπούν την κάμερα μου. Πού την κάμερα μου. Αλλά αυτό έκαματε φάουλ και δεν ξέρω, θα το ξανάω. Να αρκέψω σασμό. Όχι, όχι, να το κανονίσουμε. Αφού στο Facebook σου έψαξα, είσαι Σταύρος Ανδρέου Λικούργος. Και το φύγει ακόμα, κύριε Λικούργου μου. Λικούργος. Λικούργος. Γιατί αρέσκει το Λικούργος στο γη της Ελιάς. Μα τον GPS εγώ δεν γύρεψες το. Το GPS. Μα σου είπα ότι... Ποια μας σε τηλέφωνο ενημερώνουμε τώρα από τη γη της Ελιάς. Ναι. Ένα απαντάστε από ό,τι ξέρεις. Έξω αν με γυρευτεί κανένα και είναι έλα να τα μανάζερ. Έχεις μανάζερ. Ναι, είναι ο φίλος μου ο Μάριος ο Πεκρίτς. Μάλιστα, ο φίλος του Μάριος ο Πεκρίτς. Έφερα τον μαζί μου. Έχεις συγγνώμη. Ως πόσης ώρας μου είναι ο Ανδρέας. Περίμενε, ο Πεκρίτς έχει σχέση με τον υποψήφιο δήμαρχο τη Λάγκα. Συνωνυμία. Τα πόσοι Πεκρίδες. Επέζεσαι. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Πεκρί πιάνουν τον που την γίνει Ελιά. Παν μου, ο Σταύρος έκαμε και Αγγλία. Α, speak in English. I went in England 9 months. Πόσο, months. Yeah, months. Α, months. No, months. Α, είναι με, που την πάρω Αγγλία. Παρακάτω, μίλα στα αγγλικά με τον... How was your experience? Very well. Very well, huh? Thanks God. Thanks God. I'm still alive. Where were you staying? At the center of London and the villages. At Stamford, Peterborough, Battersea, Wood Green, Southgate. What was I went at Leatherhead, Epsom. Έκανα σε μπάντα που πιέντες να μου. Και τι δουλειά έκανε, ρώτα πρέπει. Αφού μια έπρεπε. Sorry. In English. My job is aluminium installer. Very good. Τοποθετητής αλουμινίου και σου άρεσε αυτό που του είπα. Ναι, σωστό, είναι πολλά μήκητο. Ακόμα δουλεύκεις. Ρε, ακόμα δουλεύκεις στα αλουμινία. Ναι, βέβαια, τα πούλα από 15 χρόνων και είναι νου μου βουλεύκω. Πάει σου τώρα, η δουλειά σου τώρα είναι τούτο, ξέρουμε γιατί θέλουμε να αλουμινικείς. Ναι, βέβαια, εγώ ημέρα, εμένα βασάζω μέρα νύχτα. Ενιστόλερ. Ελά, σου πω, πέ μας, μετά που έπαιξε το tipping point, τι σου έλεγε ο κόσμος, τι σου έστελα στο Facebook. Καταρχάς. Ναι. Καμιά γκόμενα ναι, προέκυψε. Θα τα πούμε και τούτα. Τέτα τέτ. Μια ανυπομονησία, όλη μου η οικογένεια και εγώ επίσης. Έφερα και έναν κιό παρέα μου και κάτσαμε και στην τηλεόραση και χωρούσαμε το τούτο. Μάλιστα. Μόλις είπα το Facebook μου. Ναι. Ήρθα στο μου, tipping point. Ναι, είπα το Facebook μου στο tipping Σταύρος point. Σταύρος Ανδρέου Λικούργος. Και έδειξα το και παιδιών των παρέων μου και έδειξα το ότι είχα μέσα σε 10 λεπτά πόντο 37-34 αιτήματα φιλίας. Α, μάνα μου, wow. Φίλο μου. Ναι, τα 14 που ηλικιωμένες. Ωραία, περίμενε, ναι, ναι. Και τα μισά που άλλους έπαιζες παντού διάλογο. Και ο τρεις καλές είσαι μπάντος. Όταν λες ηλικιωμένες, περίμενε. Ο ηλικιωμένες, ας πούμε, πόσο. Στην ηλικία σου, Δάσο μου. Για να καταλάβουμε τι θεωρείς ηλικιωμένες. Κοίταξε, βάστα... Πέ μου νούμερο. 64 και πάνω. Α, εντάξει, ενώ μετά λάρες για 45-50, ναι. Παιδεία μετά... Εσύ και συνέχεια όμως, δεν σταματούμε δάμε. Όχι, προχωρούμε. Από ό,τι θυμούμε, Παρασκευή μου με έδειξε και το Κυριακή, επία στο μολ. Επία στη ΣΥΤΑ για να ρωτήσω κάτι... Για τον λαρκασμό. Για τον λαρκασμό μου, αλλά... Και όπως επίαζα μέσα στην εξυπηρέτηση του πελάτη, λέει μου, είσαι ο Σταύρος. Λέω ότι ναι. Πέμε έπαιξες στο tipping point, επίαζα με, ναι, λέω, α, καμαρόν, να είσαι με τον άντρα μου. Μόλις μου πέρα άντρα όμως, δεν μ' άρεσε. Εντάξει, εξυπηρέτησες σε. Αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία. Ωραία, καμιά κοπέλα ευρέθηκε γιατί είπες μας ότι είσαι ελεύθερος, είπες μου στο tipping point. I'm still single. He's still single. Ναι. Μπορεί μετά από το δικό μας το επεισόδιο να προκύψουν τσάκλα. Μετά, περίμενε, μετά παίζεις ο Λούις.
Τι γίνεται μετά που σε παίξε ο Λουίς. Μετά που με παίξε ο Λουίς. Ναι, γιατί είναι πρώτο σερβι. Στις δουλειές. Όχι, απαναία μου να πω, έχω και μου την άδεια να πω. Ο Λοχίας Κυριάκος, εχθές έγινε και η κουβέντα, εψές. Πέ μου, εσύ λάβασαι. Εψές έγινε και η κουβέντα. Και όπως ήμουν με έναν παρέα, έτσι κάνες 12 μέσα στο αυτοκίνητο, έρχεται, παρκάρει ένα μόντο σόου καν δίπλα από το αυτοκίνητο μου και έφεγγε μας με το φανάρι μέσα. Φέγγε σου με το φανάρι. Ναι, άκου τώρα κουβέντα. Γυρίζουν και χωρούμε τον και... Δεν μου φέγγει ο Λάντο, και δεν μπουν το αβάτσι χωρίς τώρα να βάζεις τραγούδια στη νύχτα. Είπαμε που τον ουλαμό, δίωξης να μπούταν και αμέ, γιατί γυνήκα στην τσεκάμπο έτσι κλεψιές μες στο χορκό. Ναι. Έως πάντων πω τσί που α... Ιστορίες του χορκού. Ναι. Εκτεσινές όμως. Εκτεσινές. Λίγο. Ρέσκες. Όχι του Δήμου, Αντρέ. Ναι, μόλις εκατεβήκαμε κάτω, λέει μου ρε, κάπου σε ξέρω εσένα. Να σου πω, γιατί τόσο πολλά... κάπου σε ξέρω, κάπου σε ξέρω πλέον, λαό, και δεδομένο δεν μπορεί τηλεόραση. Ναι, βέβαια. Έχουν τα αλουμίνια. Έχουν παρεχωρήσει τηλεόραση, λαό τους. Τώρα, λαό, εσύ να εφέντος που του αρέσκει να μείνεις και ως γονιούς του και τρώει που τσάνε. Πάνε καλά που είμαι τη στρούπα. Εν το μεταξύ, κύριε Τάσο, εν το νοτσέ. Πώς σε καμάν έλεγχο. Καλά τώρα, αλήθεια τώρα, έξι να μην στρουπάω. Εγώ ξέρω. Καλά ο Μπαμπινιό, εγώ ήξερα. Και γύρεψε και μες τον έξι. Εγώ ήξερα, απλώς δεν θέλω να του πω ακριβώς την προέλευση. Να σε ρωτήσω κάτι. Πέτω της Παν, πες ότι έρχεσουν στο αγγλικό tipping point, εντάξει. Πώς θα έλαλες του Μπεν, του παρουσιαστή για με τη στρούπα, in English. Ερώτησες τα στόχο, απάντησες θα του έλαλες «στρουπέισιον». Εντάξει, εξαρτάται, το θέλω να λέγω. Στο χορκό μας. Στο χορκό τι έγινε μαζί σου. Φκένεις κοινοτάρχης. Να βάλω δημοτικό σύμβουλο. Βάλω δημοτικό σύμβουλο, ρε κοινοτάρχη. Είμαι μητσής, δεν είμαι πάνω από 25. 22 χρονών είμαι. Α, γίνεται άμα είσαι, το ξέρω. Ναι, νομίζω. Άρα και δικαιούμαι να βγω. Δικαιούμαι. Εντάξει, τελικά δικαιούμαι. Χαμός στο μαζότο. Έληξε. Χαμός, ναι, ναι, στο μαζότο. Πες μου κάτι. Ανάμεσα στα friend request, όχι στις μεγάλες, που σου έκανα στο Facebook, ήταν και εκείνη η κυρία εκεί. Α, ήταν πρώτη και έκαμε με και τάκ και... Είναι το fan club του Τάσου, να πούμε. Ναι, είναι το fan club του Τάσου. Ένα κοντά Κατερίνα Σακαλή. Ένα fan club, ένα. Είναι η πρόεδρος. Ναι, είναι η πρόεδρος του fan club. Ναι. Έλα, Κατερίνα. Κοίτα πασαρέλα. Η Κατερίνα μου έχουμε το βόητα πασουμά. Πεφτιά, άισταστε αγκυκλοφορά. Υπάσω ότι είχαμε και κλωτήσεις κανένες. Είμαστε σκανές. Ε, το άκουσε, ρε, το άκουσε. Είπαμε, κυρία Κατερίνα μου, ότι είχαμε και κλωτήσεις κανένες στα έτοιμα. Να είσαι κλωτήσεις Περίμενε, ρε. Κυκλοφορά με την τσέντα, ας πω, αλήθεια. Βέβαια, μια και στην παραλία μου ήρθε ο ρασούλης μου με την τσέντα. Οπότε ήρθε ο ρασούλης μου, έχεις και άγαλμα σπίτι σου. Το σαλόνι μου, όλο φωτογραφίες μου, τον τρίφωνο που τα παιχνίδια του, όπου ευρεθήκαμε και βγάλαμε φωτογραφίες. Πολύ φάρμα του φάρμα του δάσου. Πάω στο ψυγείο, λέει ο άντρας μου σε μια φάση να σε χωρίσω να παντρευτείς ο ρασούλη. Γιατί, δεν τελειώνει η κουβέντα. Ελλάδα σου πω, Κατερίνα, πότε να έρθει να παίξει το tipping point. Αν με κανονίσεις καρναβάλι, να έρθουμε καρναβάλι. Α, καρναβάλι. Ξέρει την εποχή της. Να παίρνουμε με τον Τζίμι να παίξει μουσική. Ωραία. Κάτι σου είπε ο Στρόγγος. Ναι, είπε μου ευχαριστώ. Μα δεν το άκουσε ο Λουίς. Κύριε Λουί μου, πριν που σου είπα... Ξέρεις, ο γιος μου λαλεί με τα ντζόγρια. Είμαι τα ντζόγρια εγώ. Όχι, ποιος είναι ο γιος σου. Ένα έξω Μιχάλη. Κύριε Λουί μου, όπως είπα πριν που στα 37 έτοιμα τα φιλιά σου. Ναι, όλα, ναι, καταλάβεις. Στα 37 αιτήματα που ήταν μισές ηλικιότητες. Τι είπα σου και τρεις καλές, την κυρία Κατερίνα Σακαλή. Μπράβο, Κατερίνα. Στις ηλικιωμένες. Σε καλέ. Λοιπόν, Κατερίνα μου και Σταύρο μου, θέλω να σα ευχαριστήσω που ήρθατε. Καλό κύριε Λουί μου. Τούτο να το δούμε. Ένα
να το πάρω πίσω. Που το καλό τούτο, να. Έχει. Να πω κάτι. Τούτο είναι. Τάσο μου είναι δικό σου. Είναι δώρο από τον κύριο Βασμίχα. Ένα λεπτό. Είναι δώρο από τον κύριο Βασμίχα. Είναι δίπλα από τον Λαβ. Ναι, θα πάει αύριο το πρωί να ευχαριστήσει τον κύριο Δώρο που σου έκαμε δώρο τον μπιντέ και μπορεί να έρθει να τον τοποθετήσει στο σπίτι σου για να ξέρει. Κύριε Λούι, μου να το εκπαιδεύσει. Και να σου να σα εξηγήσω εντό που δουλεύει και είδαμε τον πράγμα, γιατί μπορεί να πάει το ατύχημα. Δεν μα κοφτεί κομπά. Δεν θέλουμε demonstration. Δεν θέλουμε demonstration. Άκου, να το εξηγήσω εγώ μετά. Εντάξει. Είμαστε σύμφωνοι. Και ο τρεις χαιρετισμού να μην στείλω. Βέβαια, στείλε. Τη μάμα σου, τον παπά σου, στα κουτσά. Εκεί, εκεί. Η κάμερα σου. Η κάμερα σου. Πού είναι. Απέραντι. Και ο τριάδομα είναι. Είμαστε όπως το τρίτο του ρίσκο. Στον πάτε Σπυρίδωνα του Μαζοδού. Μάλιστα. Στην οικογένεια μου. Στον Μάριο τον Κυριάκου, τον Ιάκο Βογιακουμίν, τον Μάριο τον Πεκρή, τον Ανδρέα Σκαθίου, τον Λοΐζο Ανδρέου, τον Ανδρέα Βασιλείου, τον Μιχάλη Βασιλείου, την γιά μου την Ερασμία. Τη Στάσα, τον Πατή, τον Ανδρέα, τον Θεόδωρο, την Ελένη, την Αντώνα, την Μαρία, ο Γιάννου. Σταύρο, και να βλέπω... Τον Κιόμος Σαβήν, τον Τελεβάντον, τον Ανδρέα, τον Δίσκατζι. Τον Νικολή, τον Μαρσελή, τον Σωτήρη, τον Μαρσελή. Ψηφοφόροι του Δουλή. Γιατί όχι. Πέτους να χωρούν, τα βλέπουν το τύπικο. TV Point και Louis Night Show. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Σταύρο. Δεν είναι... Κατερίνα θέλει να σου πεις. Κατερίνα μου, τι του έφερες. Πρέπει να πάει τώρα. Πέτω τι του έφερες. Είπε μου, είναι το κάρι τον. Α, μόνο. Ναι. Ευχαριστούμε που κάνει παραπάνω πράγματα. Ευχαριστώ. Έμπειρας. Έμπειρας, ναι. Έμπειρας. Λοιπόν, Κατερίνα μου. Πρέπει να φύγει από εδώ, πίσω. Όπως ήρθαν, όπως ήρθαν. Ένα χειροκρότημα στους φίλους μας. Δεν πειράζει, ας μην δάμε, εντάξει. Έλα, Κατερίνα. Έλα, Κατερίνα μου, της άντρας. Δεν φτιάχνω, νομίζω ότι είναι σε άλλη εκπομπή, δεν είναι κάτι άλλο. Πάντω σε μπορεί να πει. Όχι, όχι, είναι. Η πρόεδρο του Fan Club σου είναι φοβερή. Ναι. Πνίγα. Λοιπόν. Και το μπε καφέ να πάει. Νομίζω ότι θα είναι highlight τη εκπομπή σου η σημερινή. Επάν, what do you think, darling? I had a lovely time. Had a lovely time tonight. Λοιπόν, Παν, σε κλείνω, θα σε πάρω εγώ, θα έρθει στο tipping point. Τέλος. Στα καρναβάλια, μαζί με την Κατερίνα, στα καρναβάλια. Στα καρναβάλια, μαζί με την Κατερίνα, τέτοιος, την ποινή σου εγώ πήγε. Πέμπω που άλλου πάει και κάθε συζήτηση και έχεις πιτέ μέσα στο σπίτι. Και δώρο. Και δώρο. Και δώρο, βέβαια. Το Βασμίχα δίπλα από το στούντιο. Κοίτα, αν δεν θέλεις τον πιτέ, ρε φίλε, πιένε για μέπε του κύριου Βασμίχα να σου... να κάνουμε την ανταλλαγή, να σου έχει πέντε καραμικά. Ξέρεις ότι παλιά ήταν της μόδας ο πιτέ στην Κύπρο. Επανήλθε, θέλω να σου πω. Είναι hot selling προϊόν. Και όχι μόνο τούτον τώρα, κάνουν τζάλλο. Διότι όταν πια να σου πιάω το δώρο, έδειξε μου ότι πλέον κάνουν, μπορεί να μην βάλουν μπιντέ, γιατί μπορεί να μην έχουν χώρο. Ναι. Βάλουν όπως το τηλέφωνο του μπανιού με το τούτον και δίπλα, μέσα στην τουαλέτα, πιάνεις τόσο και κάνεις τη δουλειά σου. Εγώ ήθελα να σου πω ότι όταν ήμασταν μικροί... Ότι εύκολα, ας πούμε, μπορεί να τραγουδάς. Όταν ήμασταν μικροί και πηγαίναμε σε συγγενείς, ας πούμε, και μπαίναμε στην τουαλέτα και βλέπαμε τον τότε τύπο, και δεν καταλαβαίναμε να μπούμε. Ξέρεις, ήταν το... Τότε το κάπως της μόδας των Κυπραίων με τον Μπιτέ, που έγινε γαλλικός. Ναι, ναι. Ο Μπιτέ, και προσπαθώ να θυμηθώ και ποιος έγραψε το κείμενο ο Μπιτές. Αλλά τέλος πάντων, να μην το εμβαθύνω. Γαλλικό ο Μπιτέ ή πιο ανατολίτικο. Α, δεν ξέρω. Η προέλευση εννοώ το... Α, νομίζω γαλλικός. Ναι. Τέλος πάντων, κουβέντα του κο που πιάσαμε σήμερα. Δεν ξέρω πώς να το πάρω, ότι ήρθα καλεσμένο και κάνουμε κουβέντες του, αλλά τέλος πάντων. Όχι, εντάξει, περάσαμε ωραία. Νομίζω ότι περάσαμε ωραία, ναι. Εκτός που μπινέμω, θα σου δω ακόμα ένα δώρο. Α, ναι, έχω κάνει τα σύλλογη. Από το σάπο γκυβαγού, πώς έχεις ως τώρα, κάνουμε 10 αυτά. Την προηγούμενη φορά είναι πιάσει. Με το νέο λογότυπο όμως. Α, ναι. Rebranding, παρακαλώ. Rebranding, βέβαια.
Οπότε πριν να φύγω, να πούμε για το tipping point. 10.000 μέχρι 10.000 καθημερινά. Το μοναδικό τηλεπαιχνίδι που ένα στου τρει κερδίζει και φεύγει με χρήματα. Και θα κληρώσουμε και αυτοκίνητο, ταξίδι στη Βαρκελόνη και άλλα πολλά δώρα στο τέλος της σεζόν. Και τετατέτ Κυριακές 6:45. Κυριακές 6:45 στον Αλφα. Αυτή την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή είναι η Χριστιανά μας, η Αρτεμίδα. Μάλιστα. Τα Ζουλή μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρασαν ωραία. Πάντα παίρνουμε ωραία. Έκλεισε και καλεσμένους στο τέλος της σεζόν. Έκλεισε καλεσμένους μου, έκλεισε και εσύ καλεσμένους. Αντρέα, κανόνεις την πάρα. Ακόμα μια χάρη θέλω. Θέλω να φέρεις το tipping point. Του τρίτσα με τη μπάντα. Στέφανο, Πάφιον και Όμηρο. Ναι, έκλεισε. Α? Έκλεισε, έκλεισε. Μετά τα καρναβάλια που να έρθει η Κατερίνα, ντυμένη. Ντυμένη. Διαβολάκι. Διαβολάκι. Θα έρθουν τα παιδιά. Έκλεισε. Τάσος Τρίφωνας, κυρίες και κύριοι, break και παρευκόμαστε. Σμαράγδα μου, θέλεις να μας πεις που εμφανίζεσαι αυτό το διάστημα, με τι ασχολείσαι γενικότερα? Ναι, αυτό το διάστημα εμφανίζομαι κάθε Παρασκευή στη Λεμεσό, στο εστιατορείο Draft. Mm-hmm. Και εργαζόμαι στη σχολή Διαμαντίδου, όπου και θα ανεβάσουμε ένα musical τον Ηρακλή στις 24 του Ιούλη στο Πατήχιο. Είμαστε καλεσμένοι. Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσε. Τι? Εγώ να κάνω τα ρόπαλα του Ηρακλή, μπορεί να τα κάνω. Ηρακλή, ο Πάφιος. Το βοηθόν του Ηρακλή, εντάξει. Ποιος ήταν ο Ιόλαος. Ο Ιόλαος ήταν ο βοηθός του. Ο βοηθός, ο φίλος του Ηρακλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες, αγαπημένη μου. Κάθε επιτυχία σου εύχομαι. Κυρία Παν, πρέπει να δώσουμε να στείλουμε ένα φίλο από το κοινό. Βέβαια. Όπου πετάει Cyprus Airways, αεροπορικό εισιτήριο. Σε παρακαλώ, ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 30. Το 30. Το 30. Συγχαρητήρια, φίλε μου, που κέρδισες. Μπράβο. Ένα χειροκρότημα στο φίλο μας. Το αεροπορικό εισιτήριο είναι δικό σου. Πνίγα. Και λίγο νέσκαφε. Πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε και πάρα πολλά δώρα. Ναι, έχουμε και πάρα πολλά δώρα που μπορείτε να κερδίσετε από τα giveaway στο Instagram της εκπομπής μας. Μπείτε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Instagram και διεκδικήστε τα δώρα των κληρώσεών μας. Διαμονές για δύο άτομα στο πεντάστερο ξενοδοχείο Annabelle στην Πάφο. Δωροεπιταγές από το κατάστημα Icon Ευαγόρου. Δώρα τεχνολογίας από το Public. Δωροεπιταγές από τα καταστήματα Shoebox. Δωροεπιταγές από τα καταστήματα Direct Deals. Ρολόγια Swatch. Σύστημα αντίστροφης όσμωσης για φίλτρανση του νερού αξίας 350 ευρώ από την εταιρεία Karma Water.
Τσάντες Victorinox by Kangaroochi. Δωροεπιταγές από τα καταστήματα Jack and Jones. Δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ από το Elmar Aromatic Candles. 5 family packages αξίας 48 ευρώ το καθένα από το Paradox Museum στη Λεμεσό. Δωροκουπόνι αξίας 200 ευρώ για ενοικίαση εξοπλισμού από την εταιρεία Party Guide Event Equipment and More. 250 ευρώ έκπτωση από ένα συνεργάτη της εφαρμογής Couples Guide App κατεβάζοντας το application στο κινητό. Πάμε να δούμε και τα δώρα που μπορείτε να κερδίσετε με τα SMS. Στείλε τα SMS σου και διεκδίκησε τα μεγάλα μας δώρα. Η εταιρεία Party Guide σας χαρίζει ένα δώρο κουπόνι αξίας 15.000 ευρώ για να πραγματοποιήσετε μια ονειρεμένη εκδήλωση καλύπτοντάς σας όλο τον εξοπλισμό που πιθανό να χρειαστείτε. Στείλε Party κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Φωτοβολταϊκό σύστημα αξίας μέχρι 10.000 ευρώ, μια προσφορά της Conergon Energy Solution, θυγατρική της Lanitis Energy. Εξοικονομήστε χρήματα και προστατεύστε το περιβάλλον, αφήνοντας τον ήλιο να πληρώνει την κατανάλωση του ρεύματός σας. Στείλε Conergon κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Ζήστε τη διαφορά ενός συστήματος ύπνου που δημιουργήθηκε από εσάς για εσάς και τις ανάγκες σας με το 4-layer σύστημα ύπνου της Cocomat, ένα σύστημα ύπνου αξίας 10.000 ευρώ. Στείλε κόκο κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δύο τετραήμερες διαμονές της Επαύλης Ντεμιχάνα στην Πάφο, χωρητικότητας 15 ατόμων, προσφορά της εταιρείας Βασμίχα New Generation LTD. Εισαγωγή ειδών υγιεινής και κεραμικών, αξίας 5.280 ευρώ. Στείλε Βασμίχα κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Το Γυμνάσιο Λύκειο Ολύμπιον προσφέρει σε έναν τυχερό μαθητή μείωση 50% στα δίδακτρα για τον πρώτο χρόνο φοίτησης, με απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχία του στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχολείου. Στείλε Ολύμπιον κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δωροκουπόνι αξίας 2.500 ευρώ από την εταιρεία Piperari Security. Τα βλέπει όλα. Στείλε Security κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Η αίθουσα δεξιώσεων Blue Sharmar by Mackenzie στην παραλία Mackenzie σας προσφέρει ένα δώρο κουπόνι αξίας 5.000 ευρώ για τη γαμήλια τελετή σας. Στείλε Blue κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δώρο κουπόνι αξίας 2.500 ευρώ από την εταιρεία Piperaris Automations. Στείλε Automations κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Η εταιρεία Karma Water προσφέρει ένα σύστημα τετραπλής φίλτρανσης του νερού, τεχνολογίες αντίστροφης όσμωσης από την εταιρεία Karma Water. Το σύστημα τοποθετείται κάτω από τον μπάγκο της κουζίνας και παρέχει πεντακάθαρο, φιλτραρισμένο νερό κατευθείαν στη βρύση μας για να πιούμε, να μαγειρέψουμε, να πλύνουμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας. Ένα δώρο αξίας 350 ευρώ. Στείλε Κάρμα κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Κόστος κλήσης 1 και 2 λεπτά του ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα. Ξανθομαλούσα κοπελιά. Είχαμε και πολλά σήμερα. Ναι, πάρα πολλά. Να πούμε ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Παρασκευή. Πάρμο, εδώ στον Αλφα Κύπρου στις 9 το βράδυ, με καλεσμένη μια πολύ αγαπημένη φίλη και σπουδαία ηθοποιός. Τη Χριστίνα Παυλίδου, φίλη μου, θα έχουμε μαζί μας την ερχόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, μέχρι τότε να προσέχετε. Πολλά φιλιά. Γεια σας! Κοίτα πως με ησυχάζει που σ' ακούω και σήμερα. Βρήκα μια φορμή να πάρω κάτι να σου πω. Είναι τα αισθήματά μου σαν θηρία ανήμερα, κι ούτε ξέρω πώς θα αντέχω και τα συγκρατώ. Ποιος από τους δυο τολμάει αυτή την πρώτη κίνηση, μία λέξη, ένα χάδι, έτσι για αρχή. Κι όπου θέλει ας μας πάει αυτή τη δυνατή συγκίνηση, πόσο θα θέλα να γίνει λίγο πιο ακατά. Αυτή την πρώτη κίνηση, μία λέξη, ένα χάδι, έτσι για αρχή. Κι όπου θέλει ας μας πάει δυνατή συγκίνηση, πόσο θα θέλω.